σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου. Είναι μία ημέρα πριν από το πολύ κρίσιμο Eurogroup. Από τώρα αρχίζουμε και μετράμε μερικές διαβολοβδομάδες, όπως χαρακτηρίστηκε από το πολιτικό σκηνικό, το χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Με το αυριανό Eurogroup να κρίνει αρκετά τα όσα πρόκειται να μας συμβούν και θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε εδώ με τους καλεσμένους μας ένα προς ένα. Αν δηλαδή τελικώς θα ανάψει αύριο το πράσινο φως για τον νέο δανεισμό της Ελλάδας από το Eurogroup ή αν και εκεί θα μπει ανωτελεία και θα μας ζητηθούν πολλά και περισσότερο. Γιάννης Ρουμπάτης είναι κοντά μας. Τον καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Η Ράνια Τζίμα επίσης με όλες τις κάρτες για το μνημόνιο και τις επιπτώσεις του. Θα σας πούμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας, δηλαδή το μνημόνιο. Ξεκινήσαμε ήδη, σας τα λέμε από χθες. Θα τα βλέπουμε και σήμερα, θα τα δούμε όλες τις επόμενες ημέρες. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να σας πούμε ακόμη είναι ένα κομμάτι μέτρων, ένα πακέτο μέτρων, όχι πολύ μικρό, αξίας 320 εκατομμυρίων, δεν το λες και μικρό. Ένα κομμάτι μέτρων όμως που δεν το ξέρουμε. Θα μπει στο μνημόνιο αυτό, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη τι είδους μέτρα θα είναι. Και αυτά μάλιστα τα μέτρα περιμένει εν αγωνίως να τα μάθει και η Ευρώπη και το Eurogroup για να ανάψει ή να μην ανάψει και πράσινο φως για τη συνέχεια, για το μεγάλο δανεισμό μας. Θα σας πούμε πώς όλες αυτές οι αναταράξεις επιβαρύνουν και το πολιτικό σκηνικό, καθώς από εδώ πάνε μερικοί, από εκεί πάνε μερικοί ακόμη, να δούμε ποιοι θα μείνουν πίσω τελικώς. Και βεβαίως θα ρίξουμε για μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα που εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της μετά τα σοβαρά επεισόδια της Κυριακής και την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ αρχών. Αστυνομικές αρχές από τη μία, πρετανικές αρχές από την άλλη. Το γενικότερο σου σχόλιο, Γιάννη Ρουμπάτη, πάνω στα όσα συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα. Δεν φταίει κανείς, μόνο η κοινωνία. Φταίει η κοινωνία. Σχόλιο. Καταρχήν, είναι εγκληματικό, νομίζω, να νομίζουν κάποιοι ότι καίγοντας νεοκλασικά κτίρια θα καταφέρουν να αλλάξουν την πολιτική. Αυτοί οι μπαχαλάκηδες είναι εγκληματίες τελικά. Και η απάντηση βεβαίως στα νεοκλασικά κτίρια είναι ότι καίγονταν τράπεζες. Δεν που στεγάζονταν σε νεοκλασικά κτίρια. Το κτίριο που είναι ο κινηματογράφος, το κτίριο που ήταν το παλιό Κώστα Μπόντα, αυτά δεν είναι τράπεζες. Έχω μία φρικτή υποψία, δεν ξέρω τώρα, ίσως κάποιος από τους ακροατές ξέρει, ότι κάποια αυτά τα κτίρια ή είναι ή νομίζαν αυτοί που τα κάψανε κτίρια του Τσίλερ. Υπήρχε το Αττικό, είναι σε σχέδια του Τσίλερ. Νομίζω είναι ότι πολλά από αυτά, ένα-δύο ήταν από αυτά και νομίζω κάποιοι θα νομίζανε ότι και τα άλλα ήταν. Και αν αυτό είναι έτσι, πρόκειται για αρρωστημένα μυαλά. Εάν κάποιοι αποφασίσαν να κάψουν τα κτίρια του. Επειδή φέρουν την υπογραφή του Τσίλερ. Επειδή φέρουν την υπογραφή του Τσίλερ, τον οποίο είχε φέρει ο Όθωνας, καθώς θα θυμηθούμε. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν Αυστριακός ο Τσίλερ, αλλά εντάξει. Αν κάποιοι σκεφτήκαν αυτό, πρόκειται για πολύ άρρωστους ανθρώπους. Γιατί είναι μια ομορφιά που παραμένει στην. Μάλλον παρέμενε στην Αθήνα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε καταστρέψει με την αντιπαροχή όλη την Αθήνα. Μείναν κάποια όμορφα διαμαντάκια τα οποία τα καταστρέφουμε. Μπορεί να χάνουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο. Δηλαδή, μένουμε στις καταστροφές. Ναι, κάηκαν κτίρια και μάλιστα κτίρια ιστορικής σημασίας για τη χώρα. Υπήρξαν άγρια επεισόδια. Απ' την άλλη μεριά, ωστόσο, υπήρχε μια αστυνομία που κατά πόσο έκανε τη δουλειά της ως έπρεπε. Και κατά δεύτερον, όλη αυτή η εκ των υστέρων κόντρα μεταξύ αρχών. Έφταιγες εσύ, όχι δεν έφταιγα εγώ, λένε οι Πρυτάνης και οι αστυνομικοί μεταξύ. Καλά, ο Πρύτανης σίγουρα φταίει. Οι επιστολές που ανταλλάξανε είναι σαφές. Από αυτές τις επιστολές προκύπτει σαφώς ότι έχει ευθύνες, κατά την άποψή μου. Διότι δεν έδωσε στην αστυνομία όσα στοιχεία έπρεπε να δώσει. Διότι ο υπεύθυνος, ο κοσμήτρος της αστυνομικής, έδωσε περισσότερα στοιχεία. Αυτά δεν νομίζω τα μετέφερε στην αστυνομία ο Πρύτανης. Και επιτέλους ο Πρύτανης αυτός ας αποφασίσει, γιατί και την άλλη φορά το έκανε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και την άλλη φορά που έγιναν φασαρίες, πάλι ήταν μια πολύ αμφιλεγόμενη πληροφόρηση που είχε δώσει. Κατά την άποψή μου, αυτό το θέμα, εγκληματίες να κρύβονται στο πανεπιστήμιο πίσω, υποτίθεται από ένα άσυλο το οποίο προστατεύει την ελευθερία της σκέψης και της γνώσης και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να τελειώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Και να το κάνουν αυτό πρέπει να το διασφαλίσουν οι ίδιοι φοιτητές και οι καθηγητές. Ναι. Να βάλω μια ανωτελεία στην κουβέντα μας και να πάω να μιλήσω με τον Μιχάλη τον Τεζάρη. Κρατάμε την εικόνα από τα επεισόδια, έτσι. Πάμε όμως στις τοάπες Μαζόγλου να δούμε τι συμβαίνει σήμερα εκεί. Είναι ο Μιχάλης ο Τεζάρης να μας μεταφέρει τα πάντα. Καταρχάς, κίνηση βλέπω λίγο καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, τέτοια ώρα τουλάχιστον στο κέντρο. Πώς έχουν τα πράγματα, λοιπόν, Μιχάλη? Τα πράγματα από όπου έχουν είναι απλά και είναι δυσάρεστα. 170 καταστήματα καταρχάς έχουν υποστεί φθορές από τα επεισόδια της Κυριακής.
Τα περισσότερα εξ αυτών είναι την εικόνα, έχουν την εικόνα, βλέπετε πίσω μου. Με τους καταστηματάρχες προσπαθούν να τα ξαναφτιάξουν, να ξαναστήσουν. Τα άλλα 45 έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, όπως το καφέ που βλέπετε τώρα εδώ στο Άπες Μαζόγλου, και από το πρωί γίνονται εργασίες. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Μίχαλο, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, θα στείλει επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, με την οποία θα ζητά την καταβολή αποζημιώσεων για τους επιχειρηματίες. Κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε αν θα γίνει, άλλωστε κάτι παρόμοιο είχε ακουστεί και το 2008. Μέχρι τότε όμως το μόνο σίγουρο είναι πως οι καταστηματάρχες αυτοί θα προσπαθούν με κάθε δυσκολία που υπάρχει τώρα στην οικονομική κρίση να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους, να κρατήσουν τους εργαζόμενους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κατάσταση στο κέντρο, σαφώς είναι πολύ καλύτερη. Έχουν συγκεντρωθεί οι 40 και πλέον τόνοι του μαρμάρου που είχαν πέσει σε όλες τις κεντρικές οδούς. Ο κόσμος βγαίνει έξω, αλλά να ενημερώσουμε πως δεν υπάρχει κανένα φανάρι στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με αρκετούς κινδύνους, ιδιαίτερα για όσους είναι με τα πόδια και χωρίς οχήματα, γιατί για τα οχήματα υπάρχουν τροχονόμοι. Μάλιστα. Να έρθουμε και σε σένα να μας πεις, Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να μας πεις τι συμβαίνει στην περιοχή που βρίσκεσαι εσύ, στο σημείο που βρίσκεσαι εσύ, λίγο πιο πέρα δηλαδή. Ναι, καλημέρα, Πόπη. Εγώ βρίσκομαι στη συμβολή των οδών Ερμού και Όλου. Εδώ ο εμπορικός κόσμος για δεύτερη μέρα μετρά τις πληγές του. Βλέπετε πίσω δεξιά μου τα τεχνικά συνεργεία τα οποία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις καταστροφές που υπέστησαν οι καταστηματάρχες, έτσι ώστε τα καταστήματα να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό. Εγώ δίπλα μου έχω τον κύριο Θανάση 25. Είναι ένας καταστηματάρχης, ο οποίος αυτή τη φορά υπήρξε τυχερός. Δεν καταστράφηκε το κατάστημά του. Ωστόσο, το δικό του το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός. Κάηκε για την ακρίβεια το 2008, στις 8 Δεκεμβρίου, τότε με τα επεισόδια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Τότε ο κύριος 25ης έβαλε χρήματα προκειμένου να αποκαταστήσει τις καταστροφές, να ξαναφτιάξει, να ξαναστήσει το κατάστημά του, και από τότε περιμένει τα χρήματα που του είχε υποσχεθεί το κράτος ως αποζημίωση. Κύριε 25ης, τι σας είχαν πει τότε, θα σας έδιναν πόσα χρήματα? Μας είχαν υποσχεθεί το 2008 ο κύριος Καραμαλής το 50% της ζημιάς μέχρι 200.000 ευρώ, και στο τέλος δεν πήραμε τίποτα και μείναμε στις υποσχέσεις. Παράλληλα θα μας δίνανε κάποιο δάνειο άτοκο, όπου δεν υπήρχε ποτέ το δάνειο αυτό, και θα μας βάζανε και στο ΕΣΠΑ μέσα. Σε όλα αυτά ήταν ένα παραμύθι που το ακούω τώρα ότι τα ίδια πράγματα θα τα πούνε και στους επόμενους συναδέλφους και φίλους που καήκανε. Και στο τέλος θα είναι μόνο ένα πυροτέχνημα. Αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι πάντα αυτό γίνεται μετά από τα χαράτσια και τους φόρους, πηγαίνουν τα λεφτά για να φυλάνε μόνο τους 300, αυτούς που υπάρχουν στη Βουλή. Αν θέλουν λοιπόν κάτι κακό να κάνουν αυτοί, να μην έρχονται στην αγορά να καταστρέφουν στις περιουσίες δικές μας, να πηγαίνουν στα σπίτια αυτονών και να καίνε τα σπίτια των πολιτικών. Μάλιστα. Και όχι σε εμάς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να μην κρύβονται οι ύποπτοι αυτοί και να λένε ότι είναι αναρχικοί, γιατί εγώ πιστεύω δεν είναι αναρχικοί, είναι χουλιγκάνοι, και από πίσω από τις κουκούλες, από κάτω, κρύβονται ή διάφοροι ύποπτοι, που δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο γιος του Πρωθυπουργού, ο γιος του Υπουργού και οποιοδήποτε άλλου πολιτικού, που θα μπορούσα εγώ την επόμενη φορά να τον καθαρίσω, να τον σκοτώσω. Εμένα θα πάνε μέσα. Θα ήθελα λοιπόν την επόμενη φορά αυτοί που είναι αναρχικοί που λένε, ας πάνε στα σπίτια αυτών των πολιτικών και ας κάψουν ένα σπίτι από αυτούς. Και εμείς θα τους χειροκροτήσουμε μαζί τους. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν έχεις δει το μαγαζί σου να καίγεται, πολλές φορές η ψυχραιμία μπορεί να χαθεί στο λεπτό. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε τις απόψεις σας. Ακραίες ή μη, τις χαρακτηρίζει ο καθένας που τις ακούει μαζί μας. Και πηγαίνω παρακάτω για να δούμε την ταυτότητα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής ή έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής από τις αστυνομικές αρχές και έλαβαν μέρος στα τελευταία επεισόδια. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές πάντα. Τι ανακοινώσεις έχουμε λοιπόν, Δημήτρη? Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, Πόπη, να σας πω ότι επίσημα η αστυνομία δεν δίνει 170 καταστήματα ή κτίρια. Αλλά δίνει πόσα? 113. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλω να σταθώ ένα λεπτάκι μόνο να σας πω ότι δίνει 29 τραπεζικά υποκαταστήματα, εμπρισμοί και φθορές, 71 καταστήματα, μεταξύ των οποίων τα 30, τα 30 να ξέρετε, είναι τα οποία έχουν υποστεί πλιάτσικο, και όλα τα άλλα είναι δημόσια κτίρια 3, ένα κτηριακό συγκρότημα των κινηματογράφων και 5 κτίρια γραφείων. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι 113 από πει και όχι 170. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή είναι η καταγραφή. Πόσα, 60 παραπάνω που δεν έχουν καταγραφεί. Τώρα πάμε σε αυτό που είπες.
Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν τους περισσότερους κατά περίπτωση είναι ακόμα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Να δούμε μια κάρτα να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για 79 άτομα, 53 είναι Έλληνες, οι 26 είναι αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί είναι 9 υπήκοοι Αλβανίας, 4 Αλγερίας, 1 υπήκοος Τινησίας, 1 Μαυριτανός, 2 υπήκοοι Ρουμανίας, 2 υπήκοοι Πολωνίας, 1 υπήκοος Αφγανιστάν, 1 Μολδαβός, 4 Παλαιστίνοι και 1 υπήκοος Ιράκ. Αυτό που λένε από την αστυνομία είναι ότι οι περισσότεροι συνελήφθησαν, κυρίως οι αλλοδαποί, συνελήφθησαν να έχουν στην κατοχή τους διάφορα αντικείμενα από πιάτσικα που έγιναν στην περιοχή. Είναι πάρα πολλά τα άτομα τα οποία που έχουν συλληφθεί. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω τις ηλικίες τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ποιοι άνθρωποι κατέβηκαν να διαδηλώσουν κάτω. 3 είναι ανήλικοι από 14 έως 17 ετών. Μιλάμε για συλληφθέντες. Ναι. 41 είναι από 19 έως 29 ετών. 27 από 31 έως 39. Και 8 είναι από 40 και πάνω. Και μιλάμε για άτομα τα οποία 15 είναι άνεργα. 4 δήλωσαν φοιτητές, 11 ιδιωτικοί υπάλληλοι, 2 ελεύθεροι επαγγελματίες, 1 καθηγητής, 1 ασκούμενος δικηγόρος, 1 ιδιοκτήτης ταξί, 1 σκηνοθέτης και 2 οικονόμοι. Και 39 δήλωσαν ότι δεν έχουν κανένα επάγγελμα. Εάν θέλετε να συνεχίσω, στα άτομα που έχουν προσαχθεί, μιλάμε για 92 άτομα, οι 68 είναι Έλληνες και 24 αλλοδαποί. Να σας πω μόνο ότι 1 είναι ανήλικος και οι 49 είναι άτομα από 18 έως 29 ετών, οι 34 είναι μέχρι 40 ετών και οι υπόλοιποι 8 είναι μέχρι 40 ετών. Μάλιστα. Μάλλον, συγγνώμη, από 40 ετών και πάνω. Αλλά αυτό είναι, τα επαγγέλματα είναι το ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα. Υπάρχουν μέσα μηχανολόγοι, ψυχολόγοι, αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, μαθητές, έμποροι, δημοσιογράφος, ένας δημοτικός αστυνομικός, ένας φαντάρος. Μιλάμε. Μάλιστα, Δημήτρη, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έρθω για ένα σχόλιο σε εσένα, Γιάννη Ρουμπάτη, διότι βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, οι περίφημοι γνωστοί άγνωστοι που προκαλούσαν τα επεισόδια στο παρελθόν, πια έχει διευρυνθεί το... Καταρχήν, οι γνωστοί άγνωστοι παραμένουν γνωστοί άγνωστοι. Ένα. Δεύτερον, μια κοινωνία που έχει υποστεί αυτές τις περικοπές, αυτό το οικονομικό πρόγραμμα που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία, νομίζω είναι πολύ φυσικό να αντιδρά. Mm-hmm. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η αστυνομία κάθισε και έβγαλε αυτές τις στατιστικές και τα στοιχεία. Θα ήταν καλύτερο η αστυνομία να έχει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα τέτοιο που θα προστάτευε πέρα από τον προάβλιο εκεί πέρα χώρο της Βουλής λίγο περισσότερο για την πόλη. Και επίσης θα ήταν καλό η αστυνομία όταν πλησίαζαν οι χωρίς κουκούλες διαδηλωτές να μην τους ψεκάζει αμέσως όπως έκανε από τις 5 και 6 ώρα. Και σε βίντεο τα οποία έχουν γυρίσει στο διαδίκτυο από mail σε mail και από site σε site, στη Θεσσαλονίκη ειδικά, νομίζω τα έχουμε τα πλάνα να τα δούμε, να τους δείξουμε μια ματιά. Στη Θεσσαλονίκη η πορεία κινείται κανονικά στη Μητροπόλεως, κανονικά ειρηνική πορεία, άνθρωποι μάλιστα οι οποίοι περιφρουρούν και την πορεία τους και δέχονται ψεκασμούς από τους αστυνομικούς. Εγώ ήμουν εκεί, 5 και 4 που έπεσαν τα πρώτα χημικά, ήμουν ακριβώς στο φυλάκιο. Και σε άλλο περιστατικό στην Αθήνα, έτσι. Έπεσαν 3 νεράντζια και 2 μπουκάλια νερό. Αυτό ήτανε. Αυτό πέταξαν οι διαδηλωτές και ξεκίνησαν τα χημικά. Βεβαίως εκεί καταλαβαίνουμε ότι σε μια ατμόσφαιρα που είναι τόσο τεταμένη, ξεκίνησε το πανηγύρι. Πάντως είναι σαφές ότι εδώ υπήρχε έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και υπήρχε έλλειψη κατεύθυνσης πολιτικής. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ πέρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όφιλε να έχει ελέγξει αυτό το σχέδιο. Εγώ θέλω λίγο να συζητήσουμε περισσότερο και τη συμμετοχή του κόσμου στις διαδηλώσεις που πραγματικά ήταν μεγάλη, αλλά και το πώς η αγανάκτηση του κόσμου μπορεί να σταθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε πολύ λίγο όμως, γιατί είναι στη γραμμή μας ο Τάσος Σωτέλογλου. Σας είπαμε και νωρίτερα και την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ αστυνομικών και Βρετανικών αρχών. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Τάσος γύρω από το θέμα. Σας ακούμε. Πόπι, όλα ξεκίνησαν όταν στις 9 Φεβρουαρίου ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης, έστειλε ένα γράμμα στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στην Εισαγγελία Αθηνών για την κατάληψη της νομικής σχολής. Σε αυτό το πρώτο γράμμα ο κ. Πελεγρίνης έγραφε απλώς ότι θέλει να προστατευτεί ο χώρος, διότι παρά το γεγονός ότι η νομική σχολή είχε πάρει απόφαση το 2009 να εφαρμόσει ένα σύστημα πρόσβασης στη σχολή εισόδου-εξόδου, αυτή η απόφαση εγκαταλείφθηκε, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
και κατά συνέπεια ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να μπαίνει από το κτίριο της Οδού Μασσαλίας. Στις 10 του μηνός ο κύριος Πελεγκρίνης έστειλε νέα επιστολή, στην οποία έλεγε ότι δεν γίνονται ακόμα ζημιές, αλλά σας θυμίζουμε την πρώτη επιστολή που στείλαμε χθες. Ταυτόχρονα όμως εκείνη τη μέρα ο κύριος Τσινισιζέλης, ο Κοσμήτορας, έστειλε ένα mail στον κύριο Πελεγκρίνη και του έλεγε ότι κοίταξε, γίνονται καταστροφές όπως μου λένε οι φύλακες. Αυτό το mail κατά ένα περίεργο τρόπο πρωτοκολλήθηκε στην αστυνομία στις 12 Φεβρουαρίου, δηλαδή την Κυριακή. Εκεί η αστυνομία λέει ότι ήταν πολύ δύσκολο πλέον να συμπεριλάβει τη νομική σχολή στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τελικά εκτός από χαρτιά να μην παραχθεί τίποτα από αυτή την ωραία ιστορία. Το λέμε αυτό διότι η περίπτωση αυτή θα ήταν η πρώτη περίπτωση που θα εφαρμοζόταν ο νέος νόμος για το άσυλο. Όπως ξέρετε, άσυλο δεν υπάρχει πια. Θα μπορούσε δηλαδή, αν θέλετε, με δική της πρωτοβουλία η αστυνομία μετά από παραγγελία της εισαγγελίας να μπει στη νομική σχολή. Ναι. Επειδή όμως σε πολύ λίγο χρόνο θα γίνουν κρίσεις και ζούμε στην Ελλάδα, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν ο προϊστάμενος της αστυνομίας της καθάριζε την πλάτη για αυτό το πράγμα. Η αστυνομία από την άλλη πλευρά θεωρούσε ότι το θέμα της νομικής ήταν μόνο ένα από τα πολλά θέματα, μια από τις πολλές αιστείες από τις οποίες μπορούσαν να προέλθουν οι γνωστοί άγνωστοι. Και σε αυτό συμφώνησαν χθες το βράδυ στους νέους φακέλους ο κύριος Πελεγκρίνης με τον κύριο Μπαλάκο, το Γενικό Επιθεωρητή Νοτιού Ελλάδος Αστυνομίας, λέγοντας ότι τελικά το πρόβλημα της νομικής δεν ήταν εκείνο που τροφοδότησε τις ταραχές της Κυριακής στην Αθήνα, Πόπη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Υπάρχει και φόβος, έτσι. Μπροστά σε κρίσεις, μπροστά σε αλλαγές, μπροστά στην προστασία της όποιας θέσης, υπάρχει και φόβος. Ποιος θα πάρει την ευθύνη ξαφνικά να εφαρμόσει ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε μέσα από τόσες αντιρρήσεις και τόσες αναταράξεις τελικώς. Καλά θα κάνει αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο καταραίει στην Ελλάδα, να καταλάβει ότι μπαίνουμε σε μία χρονική περίοδο που η κρίση, η κοινωνική κρίση θα αυξάνεται, οι εντάσεις θα αυξάνονται. Και καλά θα κάνουν να σκεφτούν ότι ζούμε σε μια δημοκρατία και να βρουν τρόπους ώστε μέσα στο Σύνταγμα, μέσα στους όρους που κανονίζει το Σύνταγμα, να αντιδρούν και οι αρχές που παρέχουν ασφάλεια και οφείλουν να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες. Δεν πρόκειται αυτό να σταματήσει, τώρα ξεκινάει. Η κοινωνική κρίση θα γίνει όλο και πιο βαθιά, καθώς η οικονομική κρίση γίνεται βαθύτερη, γιατί ναι, ψηφίστηκε αυτό που ψηφίστηκε την Κυριακή, όμως δεν έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Αυτό το θέμα θα συνεχίσει να μας ταλανίζει. Οι δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά για την ιστορία των επεισοδίων. Είπε καθάρματα θα σας κατεβάσω τις κουκούλες. Τι δήλωση ήταν αυτή? Αυτό που ξέρει ο κύριος Σαμαράς ήταν ο άνθρωπος και επίσης έβαλε και ο κύριος Αλαβάνος λίγο από ουγκό μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλά. Θα μιλήσω για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχήν ο κύριος Σαμαράς έκανε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Βγήκε στο περιστήλιο της Βουλής και έκανε μια καθησυχαστική δήλωση όταν δεν υπήρχε πουθενά οτιδήποτε από τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Και έκανε πολύ καλά νομίζω, διότι έδωσε μία αίσθηση ότι κάπου υπάρχει κράτος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που βγήκε στο περιστήλιο και είπε πέντε πράγματα. Και πολύ καλά έκανε ο κύριος Σαμαράς. Δεύτερον, δεν έχει άδικο ο κύριος Σαμαράς. Και εάν δεν αντιδράσουμε, τότε αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο 25η, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν το όνομά του. Ναι, ο οποίος οργισμένος, έτσι. Ναι, οργισμένος μπορεί να είναι, αλλά αυτή η φασιστοειδής φρασιολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε, να πάνε να κάψουν τα σπίτια των πολιτικών. Είναι δυνατόν? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ακραία τοποθέτηση αυτό αυτή. Όμως, όσο και να είναι είσαι ακραία και τοποθέτηση εγώ είμαι αυτή. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι. Θέλεις να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Υπάρχει η μισή μερίδα των όσων ζουν εκεί έξω που έχουν υποστεί ζημιές, έχουν πέσει θύματα αυτής της πραγματικότητας και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει άλλη μισή μερίδα που έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία και λέει: παιδιά, κρατηθείτε. Όλοι αυτοί δεν θέλουν ένα κεντρικό συντονισμό. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο να βγει μπροστά και να κρατήσει τους τόνους χαμηλά και όχι να δημιουργεί. Είναι αυτός ο λόγος που είπα ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να καταλάβει ότι η ένταση θα γίνει βαθύτερη. Το έχει καταλάβει το πολιτικό σύστημα? Διότι νομίζω ότι ομφαλοσκοπεί, νομίζω ότι προσπαθεί να βρει το βηματισμό του της επόμενης ημέρας με τους ρυθμούς του χθες. Είναι ένα σύστημα σε αποδρομή. Δεν έχει βρει το τι πρέπει να κάνει για να ζήσει πια στον αιώνα που ζούμε. Και είναι ένα σύστημα το οποίο όλο και περισσότερο θα καταραίει ώσπου να βρεθεί κάτι να το αντικαταστήσει. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη στην Βουλή. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι καταψήφισαν, αν κανείς αναλύσει έναν-έναν γιατί το κάνανε, δεν νομίζω το κάνανε για το καλό της πατρίδας αναγκαστικά, αλλά σίγουρα το κάνανε για το καλό τους.
Σε πολύ λίγο από τώρα θα σχολιάσουμε και αυτούς οι οποίοι ψήφισαν όχι, αλλά και αυτούς που ψήφισαν ναι, και πώς από εδώ και πέρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Μια τελευταία παρατήρηση, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα που έρχονται από φίλους που λένε: δείχτε τα βίντεο με τους αστυνομικούς να ψεκάζουν τις ειρηνικές πορείες. Παιδιά, αν μπορούμε, τα έχουμε περασμένα να ρίξουμε τα πλάνα αυτά. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου ούτως ή άλλως. Απ' τη μία μεριά. Και από την άλλη, τα ίδια περιστατικά. Βρε Γιάννη, 150 χρόνια τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τους βλέπουμε σε φωτογραφίες να είναι συνεργάτες. Βαριά η κουβέντα και δεν θα την πω. Αλλά να είναι από την πλευρά των αστυνομικών πολύ εύκολα με τα ρόπαλα και με τις κουκούλες τους και με τις αμφιέσεις τους των ακραίων στοιχείων. Από τη μία πλευρά. Και από την άλλη η αστυνομία να λέει δεν τους γνωρίζουμε, δεν τους ξέρουμε, δεν τους κάνουμε. Δεν εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις. Επειδή η Ρένια ήταν εκεί, αυτή τη φορά. Να, εδώ βλέπουμε πόσοι περνούν οι αστυνομικοί μέσα από το πλήθος. Μία αστυνομία αποδοκιμάζει ο κόσμος. Κάποιοι κλωτσούν τις αστυνομικές μηχανές. Ναι, εδώ είναι ομάδες. Και εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Μητροπόλεως Θεσσαλονίκη. Και δείτε πώς αυτή την ειρηνική πορεία την ψεκάζουν πραγματικά οι αστυνομικές δυνάμεις. Τους ψεκάζουν κανονικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από την αρχή, εγώ είπα ότι χωρίς λόγο ψεκάσανε ανθρώπους από την αρχή της. Πορείας. Η Ράνια ήταν εκεί, το είδε. Εγώ είδα κόσμο στον οδό Κριεζότου, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Εδώ συμβαίνουν ανάγκες. Και τα δύο, για να είμαστε ακριβείς. Ναι, έτσι. Και δέχονται επίθεση οι αστυνομικοί αυτό από κάποιους. Δηλαδή τους κλωτσούν, τους πετούν. Αλλά αυτό, και ο ένας αστυνομικός. Τραβήξαν ένα σκηνί, αν δεν κάνω λάθος, μπροστά από τις μοτοσυκλέτες. Δεν το ξέρω αυτό και δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, η αίσθηση όμως, έτσι που βλέποντας κανείς το βίντεο, είναι ότι μία μοτοσυκλέτα φεύγει και κατευθύνεται πάνω στον κόσμο. Πάντως να σκοτώσουμε και να τραυματίσουμε. Ξέρετε, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε ασφάλεια. Θέλουμε ψυχραιμία. Θέλουμε ψυχραιμία, αλλά αν θέλουμε ασφάλεια, κάποιος πρέπει να επιβάλλει την ασφάλεια. Αυτοί που θα επιβάλλουν την ασφάλεια, αυτοί που έχουν το δικαίωμα για την νόμιμη χρήση βίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι οι αρχές ασφαλείας. Αν θέλουμε ασφάλεια, θα έχουμε αστυνομικούς. Λοιπόν, τους αστυνομικούς αυτούς πρέπει να τους εκπαιδεύουμε. Φυσικά. Αυτούς τους αστυνομικούς πρέπει να τους πληρώνουμε κανονικά. Φυσικά. Πρέπει να αγοράζουμε λάστιχα. Για τις μηχανές και κράνη για να τους προστατεύουμε. Μπράβο. Και παλεξίσφαιρα λοιπόν, για να τους προστατεύουμε και να μην τους θερίζει η εγκληματία. Σωστά. Το θέμα που έθεσες αλλά πριν. Αλλά αυτούς τους αστυνομικούς, τι οδηγίες, τι εντολές πρέπει μπράβο. Να τους δίνουμε. Λοιπόν. Να στρέφονται κατά διαδηλωτών ή να περιορίζουν τα γεγονότα εν τη γενέση λοιπόν, τους. Εάν είσαι αστυνομικός, βρίσκομαι στην δύσκολη θέση αυτή, δεν το έχω ξανακάνει. Ας πούμε, είμαι αστυνομικός και παίρνω οδηγίες. Θα κάνεις ό,τι μπορείς να μην πλησιάσουν στη Βουλή. Αν αυτή είναι η οδηγία, λοιπόν, θα δεις αυτό που είδαμε. Εάν η οδηγία είναι διαφορετική, αν η εκπαίδευση είναι διαφορετική, διότι τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν είδαμε αυτό το φαινόμενο που είπες, στοιχεία ακραία, ναζιστικά, φασιστικά στοιχεία να συνεργάζονται με την αστυνομία. Δεν ξέρω, Ράνια, ήσουν εκεί. Δεν ξέρω αν είδες κουκουλοφόρους να συνεργάζονται. Αυτό δεν το είδα. Όχι, αυτό δεν το είδα. Αυτό δεν το είδαμε καθόλου. Ευθέως, το είδαμε άλλες φορές. Καθαρά ως εικόνα. Το έχουμε δει άλλες φορές. Αυτή τη φορά δεν το είδαμε. Αυτό που είδαμε είναι μια αστυνομία η οποία δεν είχε σχέδιο. Είχε ένα σχέδιο, προστατεύστε πάση θυσία τη Βουλή. Τα επεισόδια πώς ξεκίνησαν, Ρε Γιάννη, την Κυριακή. Τα επεισόδια πώς ξεκίνησαν. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όπως ακριβώς σας είπα. Έτσι. Δηλαδή υπήρχε όπως μια. Όπως κάθε φορά βγαίνουν κάποιοι μπροστά, ξυλώνουν και δεν έγινε καν έτσι. Πιο πριν. Δεν αυτό έγινε καν έτσι. Δηλαδή υπήρξε έτσι. Η κίνηση, η κινητοποίηση από πλευρά της αστυνομίας, μια απρόκλητη πραγματικά αντίδραση. Mm-hmm. Τρία νεράτζια και δύο μπουκάλια. Έπεσαν τα πρώτα δακρυγόνα από φόβο να μην ανέβουν οι τόνοι μπροστά στη Βουλή και μετά έγιναν όλα. Λοιπόν. Άνω τελεία και σε αυτό το θέμα. Θα μείνουμε και εδώ, θα ξανασυνδεθούμε και με την Αθήνα, θα δούμε ξανά τα πλάνα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους. Θα πάω όμως σε μια σεισμική δόνηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Άγιο Όρος, το επικεντρό της. Έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη. Ανησύχησαν οι κάτοικοι. Δεν ήταν και μικρή. Σοβαρή δόνηση ήταν αυτή, Σταύρε Ιωαννίδη. 5,3 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ μετρήθηκε. Πράγματι, Πόπη, ήταν ισχυρή η σεισμική δόνηση. Τα στοιχεία λένε από 5,1 μέχρι 5,3 Ρίχτερ είναι οι μετρήσεις που έχουμε. Έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε δυτικά της Χερσονήσου του Άθο και βέβαια ήταν επιφανειακός ο σεισμός. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε πως δεν υπάρχουν ζημιές, καθώς ήταν στη θάλασσα το επίκεντρο του σεισμού. Αυτό βέβαια βοήθησε αρκετά στο να μην υπάρχουν καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Θα γυρίσουμε στο σεισμό και θα μιλήσουμε και με σεισμολόγους σε λίγο. Όμως θα πάω στο Μενίδη.
Στο Χαϊδάρι, με συγχωρείτε. Δείτε λίγο την εικόνα που έχουμε τώρα στις οθόνες μας. Είναι εικόνα καταστροφής, ολικής καταστροφής. Είχαμε μια ισχυρότατη έκρηξη εκεί, σε καφετέριες, σε κέντρα διασκέδασης. Έγιναν τα πάντα στάχτη, όπως βλέπετε στις οθόνες μας, και μάλιστα από την έκρηξη κάποια τραπεζοκαθίσματα πετάχτηκαν στον αέρα, τεινάχτηκαν στον αέρα για να φτάσουν τελικά να κατοικοδεύσουν πάνω στα δέντρα, Γιώργο Τσελίκα. Καλημέρα, Πόπη. Ακριβώς, όσο δεν φαίνεται υπερβολικό, είναι αλήθεια. Το οστικό κύμα ήταν τόσο δυνατό που αφενός απέναντι από όσοι 50 μέτρα καταστράφηκαν 15 καταστήματα, τα τζάμια. 15 καταστήματα έχουν καταστραφεί, έτσι. Έχω πλάνα, δεν ξέρω, έχω στείλει πλάνα από το πρωί, θα δείτε. Τα βλέπουμε και τώρα. Βλέπουμε και στην απευθείας εικόνα ότι είναι το ένα μετά το άλλο καταστραμμένα, αλλά είναι 15 στον αριθμό. Γωνιακός καναπές, τραπέζι και καρέκλα πήγανε πάνω 20 μέτρα στην κορφή του Πεύκου. Στην κορφή του δέντρου, έτσι, από την έκρηξη, για να καταλάβουμε τι ισχύω ήταν η έκρηξη αυτή. Φύγανε ο καναπές και ανέβηκε στο δέντρο. Θα το δούμε στο πλάνο μας. Να σκεφτείτε λοιπόν, επάνω στεγάζεται μια σχολή χορού που είναι εγκαταλειμμένη εδώ καιρό. Αυτή ολοσχερός καταστράφηκε, που έχει μια έκταση 60 μέτρα κατά μήκος. Αν μπορεί ο Γιάννης ο Κούβαρης, ο Οικονολίζος, να δείξει, γιατί γίνεται ένας πανικός τώρα. Είναι υπομερικό έλεγχο η φωτιά και είμαστε στο στάδιο της αποκάθαρσης. Με αποτέλεσμα τώρα να μην μας αφήνουν από ένα σημείο και μετά να πλησιάσουμε. Τι είχαν κάνει, τι μηχανισμό είχαν βάλει εκεί? Οι καταστροφές που βλέπουμε είναι απίστευτες. Είναι σαν να έχει βομβαρδιστεί η περιοχή. Παιδιά, σαν να έχουν βάλει πάνω από 30 κιλά δυναμίτη. Η εμπειρία μου αυτό, μακροσκοπικά έτσι δηλαδή που βλέπω. Δεν δικαιολογείται αυτή. Μιλάμε για ισχυρότατη, αφού κάτοικοι που μένουν σε περιοχές όμορες, λέει σεισμός. Σεισμός, 4 ώρα το πρωί τα ξημερώματα, αισθανθήκαμε σεισμό. Κάτι σπίτια που είναι ακριβώς 150 μέτρα από πίσω, έχουν πάει τα αποκαίδια. Κουνήθηκε ολόκληρο, τραντάχτηκε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Δηλαδή. Κάτσε, συγγνώμη, αυτό δεν θέλει και έναν σχεδιασμό για να γίνει? Να πάρει κάποιος 30 κιλά εκρηκτικής ύλης, να τη μεταφέρει σε ολόκληρη την πόλη και να την φτάσει εκεί στο Χαϊδάρι, για να την τοποθετήσει μέσα ανάμεσα σε 15 καταστήματα για να τα διαλύσει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κάποιος εύκολα. Δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας τίποτα. Δεν μπόρεσε κανείς να το αποτρέψει αυτό. Προστατεύαν πάλι τη Βουλή. Ευτυχώς εκείνη την ώρα που δεν παίρναγε άνθρωπος, δεν είχε διακτηνιστεί. Ευτυχώς. Ήταν ξημερώμα 4 ώρα. Απλά ήταν ένα ίντερνετ εδώ που ευτυχώς πάλι τα παιδιά τους προστάτευε ένα τυχείο. Ήταν 15 νεαρά άτομα μέσα από εκείνη την ώρα που παίζανε στο ίντερνετ. Και τα παιδιά μου λένε τρελαθήκαμε. Τους έδωσε ένα τυχείο γιατί είναι σε μια εισοχή μέσα. Τι ώρα έγινε η έκρηξη αυτή? 4 τα ξημερώματα, 4 παρά 10 τα ξημερώματα ακριβώς έγινε. Και ευτυχώς που δεν υπήρχε κόσμος μέσα. Έχει διακτηνιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας λέω, τα συντρίμματα κρίσταλα ακόμα. Ήτανε κλειστά δηλαδή τα καταστήματα, Γιώργο, με συγχωρείς γιατί δεν άκουσα. Ήτανε κλειστά τα καταστήματα. Τα εμπορικά απέναντι είναι 4 ξημερώματα, κλειστά είναι. Όχι, οι καφετέριες, όλα αυτά ήταν κλειστά. Κλειστά, 4 ώρα, ναι, συνήθως 4 ώρα κλειστά. Ο στόχος ήταν μία καφετέρια που πήρε παράπλευρες απώλειες, πήρε και η δίπλα και η παραδίπλα. Παράπλευρες απώλειες μιας καφετέριας, άλλες 14, έτσι. Για να δούμε λίγο και τα πλάνα που μας έστειλες εσύ. Είναι οι πρώτες εικόνες αυτές που έχουμε καταγράψει με τις προσπάθειες. Δείτε εδώ με τη φωτιά ακόμη να μένετε, έτσι. Πάντως, από ό,τι μας ενημερώνει και ο Δημήτρης ο Καραστεφανής, πήραν... Α, τώρα θα ακούσουμε και την έκρηξη. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο αυτό. Πήραν τηλέφωνο. Πώς το ξέρω? Μα είχε πάρει φωτιά η περιοχή. Μάλιστα. Απλά άρχισαν να καίγονται πια αυτές οι φιάλες για τις θερμάστρες έξω και να γίνονται οι διπλές αυτές εκρήξεις που ισοπαίδωσαν τα πάντα. Δείτε τώρα, αυτή ήταν η δεύτερη έκρηξη. Είναι, παρακολουθήστε αν θέλετε στις οθόνες σας τι κατέγραψε με εραστεχνική κάμερα με το κινητό του τηλέφωνο κάποιος περαστικός. Να το δούμε λίγο από την αρχή το βίντεο, γιατί είναι πραγματικά ντοκουμέντο, είναι συγκλονιστικό. Πώς γεμίζει με το φως της έκρηξης ολόκληρη η οθόνη, είναι απίστευτο. Και ισοπεδώθηκαν 15 καταστήματα. Και πάλι καλά που δεν είχαμε και ανθρώπινα θύματα. Τρομακτικό. Ναι, τρομακτικό. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, λένε οι αστυνομικές αρχές μας, είπες Γιώργο. Ακόμα η αστυνομία διενεργεί έρευνες. Δεν μπορούμε με τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Η αστυνομία κάνει έρευνες για να διερευνήσει την υπόθεση. Ναι. Αν έχουμε νεότερο, θα μιλήσουμε και πάλι, Γιώργο, και με τον Δημήτρη τον Καραστεφανή επίσης, για να μας ενημερώσει. Να θυμίσω εγώ και το SMS επικοινωνίας μας, το 54260, για τα μηνύματά σας, όπως επίσης και το Twitter της εκπομπής, πάντα στη διάθεσή σας, για να βάζετε και εσείς τις δικές σας παραμέτρους στη συζήτηση.
Πάντως, Πόπη, είμαστε μια κοινωνία που κάνει λες και δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν συμμορίες στα δυτικά της Αθήνας. Δεν ξέρουμε ότι οι Ρώσοι είναι εδώ, οι Αλβανοί, ότι είναι οργανωμένες συμμορίες που δουλεύουν, που προστατεύουν, που κάνουν. Ξαφνιαζόμαστε όλοι, έτσι. Όχι, όχι, δεν ξαφνιαζόμαστε καθόλου. Λοιπόν, δεν ξαφνιαζόμαστε καθόλου, τα επισημαίνουμε χρόνια τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι κάτι το οποίο όλο και χειρότερα, καθώς υπάρχει μια διάλυση των δομών του κράτους, οι εγκληματικές οργανώσεις συμπληρώνουν το κενό. Λοιπόν, ας τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, γιατί μόνο έτσι θα οδηγηθούμε σε λύσεις. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολλά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από φίλους που έχουν επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και παλεύουν να επιβιώσουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι στέλνετε μηνύματα στην εκπομπή και μας λέτε ότι δεν ήταν ακραία η τοποθέτηση του επιχειρηματία που φιλοξενήσαμε, του ανθρώπου δηλαδή που στο παρελθόν είχε καεί το μαγαζί του, δεν είχε αποζημιωθεί ποτέ από το κράτος, στο πλαίσιο των διαδηλώσεων είχε καταστραφεί. Αλλάζει το κλίμα, επιμένω, Πόπη. Και τα πράγματα είναι πραγματικά σε κρίσιμη φάση. Πρεσβεύει πράξεις που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο ανθρώπων, πρεσβεύει πράξεις οι οποίες έχουν στοιχεία τα οποία προσομοιάζουν το φασισμό. Λοιπόν, είναι, σε αυτό είμαι απόλυτος. Πάμε να δούμε, σε παρακαλώ πολύ, τώρα και τις επιπτώσεις του μνημονίου στη ζωή όλων μας. Η Ράνια η Τζίμα θα μας δείξει τώρα, βλέποντας και τις κάρτες μας παράλληλα, τις συνέπειες που θα έχει το μνημόνιο αυτό στη ζωή όλων μας. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα κενό για 320 εκατομμύρια που αναζητώνται μέσα από τον προϋπολογισμό. Άρα, ετοιμαστείτε και για ένα ακόμη πακέτο μέτρων, το οποίο ακόμη δεν είναι γνωστό. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επιπτώσεις της συντάξης, Ράνια. Τέσσερις σελίδες σημειώσεις και δεν χωράνε όλα τα μέτρα. Δεν χωράνε όλα τα μέτρα, όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις. Τι προβλέπει λοιπόν το μνημόνιο? Μία μείωση 15% στα ευγενή ταμεία. Ο λόγος για ταμεία τα οποία φαίνεται ότι επιβαρύνουν περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε βεβαίως εκεί για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΣΑΠ, πρώην ΔΕΚΟ τέλος πάντων. Μείον 7% στις συντάξεις του ΝΑΤ και ένα 15% μεσοσταθμικά στις επικουρικές. Φαίνεται ότι εδώ, μετά από πάρα πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, επικρατεί το σενάριο αυτό. Μισθούς τώρα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα εκεί τα πράγματα. Εκεί είναι, κρατήστε την ανάσα σας λίγο τα πράγματα. Πραγματικά. Έχουμε μία μείωση, προβλέπεται μία μείωση 22% στον κατώτατο μισθό. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά ότι αυτό θα επηρεάσει βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που χτίζονται πάνω στον κατώτατο. Ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τους νέους έως 25 ετών, οι οποίοι θα κληθούν να μπουν στην αγορά εργασίας με έναν μισθό μειωμένο κατά 32% σε σχέση με τον βασικό. Έχουμε ένα μείον 10% το οποίο προβλέπεται για τα ειδικά μισθολόγια και αναστέλλονται βεβαίως παντός είδους αυξήσεις στους μισθούς συμπεριλαμβανομένων των ορημάνσεων μέχρι το τέλος του μεσοπροθέσμου. Να δούμε τι αλλάζει για τα εργασιακά. Μέχρι 3 έτη το ανώτατο όριο για τις συλλογικές συμβάσεις. Έναν χρόνο ακόμη ζωή έχουν οι υφιστάμενες συμβάσεις, αυτές που έχουν ήδη υπογραφεί. Και έχουμε και τη μείωση της περίφημης μετενέργειας, της προστασίας δηλαδή των συμβάσεων μετά τη λήξη τους, στους 3 μήνες. Από εκεί και πέρα επιστρέφουμε στα επίπεδα της μειωμένης πλέον Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και στη διαιτησία έχουμε αλλαγές. Στη διαιτησία θα μπορεί να υπάρχει μονομερής προσφυγή είτε από την πλευρά του εργοδότη είτε από την πλευρά του εργαζόμενου. Κατάργηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που λήγουν με τη συνταξιοδότηση. Εδώ ουσιαστικά αυτό που συζητάμε είναι ότι έχουμε το τέλος της μονιμότητας. Υπήρχαν λοιπόν συμβάσεις εργασίας και κανονισμοί εργασίας, που κυρίως στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, που έλυγαν περίπου στα όρια συνταξιοδότησης. Αυτό πάβει να υπάρχει. Έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 2% άμεσα και ένα ακόμη 3% από τον Σεπτέμβριο. Την κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕ. Αυτό είναι απόφαση που έχει πάρθει, όχι, ή είναι όχι κάτι που συζητούν, στρέφονται την κατάργησή του, αλλά ακόμη δεν το ξέρουν? Ο κ. Κουτουμάνης ξεκαθάρισε ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε μια οριστική απάντηση. Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια εκεί διάσωσης. Μακάρι να υπάρχουν. Πάρα πολλοί ο κόσμος που παίρνει επιδότηση ενοικίου, έχει πάρει δάνεια από αυτούς τους διοργανισμούς. Επιδοτήσεις ενοικίου έχουν δοθεί? Έχουν δοθεί. Κανονικά. Βέβαια, κάποιες επιδοτήσεις ενοικίων έχουν δοθεί. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι πολλοί ο κόσμος που βασίζεται σε αυτά τα χρήματα. Και είναι οργανισμοί... Βομβαρδιζόμαστε και εμείς από δικές σας ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Τι θα γίνει σε περίπτωση κατάργησης για όσους έχουν πάρει δάνεια? Πώς θα αλλάξουν οι όροι των δανείων τους? Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις ενοικίων? Απαντήσεις δεν υπάρχουν ακόμη, δυστυχώς. Χιλιάδες εργαζόμενοι που θα βρεθούν στον αέρα, και βέβαια μιλάμε για 2 οργανισμούς οι οποίοι ουσιαστικά βασίζονται σε δικές μας εισφορές. Να δούμε τι αλλάζει για την φορολογία. Έχουμε αύξηση αντικειμενικών αξιών από τον Ιούνιο, κατάργηση των φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου
πάλι από τον Ιούνιο. Έχουμε αλλαγές εκεί για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για την πρώτη κατοικία, ενίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές και χορηγίες. Όλα αυτά εξετάζονται για το αν και κατά πόσο θα μας δίνουν μία έκπτωση στους φόρους. Μάλιστα. Έχουμε κατάργηση των προνομιακών καθεστώτων. Η απάντηση είναι όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Ας τα ακούσουμε σταδιακά από επίσημα χείλη. Μείον 30% λοιπόν στον ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, μειωμένοι συντελεστές σε νησιά που έχουν λιγότερους από 3.100 κατοίκους, αυξημένο αφορολόγητο κατά 50% στα νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Να δούμε τώρα τι άλλο εξετάζεται. Κατάργηση φορολογήτου και μείωση φόρου, απλοποίηση φορολογικής κλίμακας και μείωση του αριθμού των κλιμακίων και αλλαγές στο ΦΠΑ, αύξηση έμεσων φόρων. Να δούμε τώρα τα παραδείγματα. Αυτό το, ακούστε πόσο απλό ακούγεται. Αλλαγές στο ΦΠΑ, αύξηση έμεσων φόρων. Πόσο απλό ακούγεται στην πραγματικότητα, αφορά σε αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, διότι εκεί θα ανέβει το ΦΠΑ. Πράγμα που θα βαρύνει πόσο πολύ, πες μου, Γιάννη, το καλάθι της νοικοκυράς. Θα το βαρύνει, αλλά δεν είναι το μόνο. Όχι, διότι δεν είναι το μόνο. Επικεντρώνουμε σε κάτι το οποίο καταλαβαίνει πολύ εύκολα ο κόσμος, σε αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, αλλά οι αυξήσεις στα άλλα, που λέει η Ράνια τώρα, είναι ηλικιώδεις. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβει. Σε όλα πρέπει να ρίξουμε την προσοχή μας. Λοιπόν. Όλα επιβαρύνουν. Αυτό που με μια πολύ εύκολη ανάγνωση διαπιστώνει κανείς είναι ότι χάνει ο μέσος εργαζόμενος 4 ή και 5 μισθούς το χρόνο. Αυτό που επιβαρύνει πραγματικά τις τιμές είναι η αύξηση, η συνεχιζόμενη αύξηση στα υγρά καύσιμα και στο φυσικό αέριο, το οποίο δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις τιμές οι οποίες φτάνουν στον καταναλωτή και βεβαίως το γεγονός ότι οι μεταφορές στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ακριβές. 700 ευρώ δίνεις για να μεταφέρεις ένα κοντέινερ από εδώ στην Θεσσαλονίκη, 750 το μεταφέρεις από εδώ στην Κίνα. Εγώ θα συμφωνήσω νομίζω με την Πόπη για το θέμα των τιμών, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι κανέναν από εμάς αφορά η ονομαστική αξία των χρημάτων, αν αυτό που παίρνω λέγεται 751 ή 438. Το βασικό ζήτημα είναι τι μπορώ να αγοράσω με αυτά. Είναι ένα τεράστιο λάθος που μπήκαμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τους κατώτατους μισθούς στη χώρα μας με άλλων χωρών. Ας πάμε εκεί να δούμε γιατί τιμές μιλάμε. Ας δούμε λίγο στο εσωτερικό της χώρας, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές, κυρίως στο κομμάτι των εισαγωγών. Γιατί κάποιοι το λένε σε λιγότερο χαμηλούς τόνους και κάποιοι το λένε πιο ξεκάθαρα. Γιατί οι τιμές δεν πέφτουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει υπουργός αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων υπάρχει στέλεχος της κυβέρνησης που λέει μας ξέφυγαν οι τιμές. Πώς το λες αυτό, τι θα πει μας ξέφυγαν οι τιμές. Σε ένα θέμα έχεις δίκιο απόλυτο, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού που με επιμονή της Τρόικας έγινε ανεξάρτητη εντελώς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει όσα πρέπει να κάνει για να δουλεύει ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Και επιμένω, με επιμονή της Τρόικα, η Επιτροπή αυτή έχει αποκτήσει μια απόλυτη ανεξαρτησία. Λοιπόν, ας υποχρεώσει κάποιος την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κινηθεί και να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Ναι, ας την υποχρεώσει κάποιος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει τη δουλειά της. Αυτός είναι ο πρόεδρος της, ο κύριος Κυριτσάκης. Να κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε να δούμε και τα παραδείγματα, παρακαλώ πολύ, στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ο κατώτατος μισθός, λοιπόν, όπως τον ξέραμε, ήταν στα 751 ευρώ. Θα πέσει με τη μείωση του 22% στα 586,08 και βεβαίως για τους νεοσερχόμενους στην αγορά εργασίας 525-526, ας πούμε, ευρώ. Μιλάμε πάντοτε για τα μεικτά, έτσι. Να δούμε λοιπόν τώρα παραδείγματα για τις αλλαγές στο μισθό. Το κατώτατο ημερομίσθιο λοιπόν σήμερα είναι στα 33 ευρώ και 57 λεπτά. Θα πέσει μετά τις μειώσεις στα 26 ευρώ και 19 λεπτά. Μάλιστα. Να δούμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και κάποια χρόνια ήδη στην δουλειά. Έναν μισθό λοιπόν μετά από 15 χρόνια εργασίας. Είναι ένας εμποροϋπάλληλος, έχει και ένα ειδικό επίδομα και τρία παιδιά. Ο μισθός του είναι σήμερα στα 1.374 ευρώ. Θα πάει στα 962 ευρώ. Μάλιστα. Τεράστιες αλλαγές. Μπορούμε να δούμε και τις αλλαγές τώρα στο ΦΠΑ. Βασικός συντελεστής λοιπόν στο 23%. Θυμίζουμε ότι ο μεσαίος είναι στο 13%, ο χαμηλός στο 6,5% και τα ειδικά καθεστώτα στα νησιά του Αιγαίου στο μείον 30%. Αυτό που εξετάζουν στο οικονομικό επιτελείο είναι ένας ενιαίος συντελεστής, 19% ή 21%, πιθανώς και κατάργηση των ειδικών καθεστώτων. Οπότε να δούμε εκεί λοιπόν τώρα για 2-3 βασικά αγαθά πώς μπορεί να αλλάξουν οι τιμές. Να δούμε λοιπόν για ένα απορρυπαντικό. Με το ΦΠΑ στο 23% στα 17,70, στο 19% θα πάει στα 17 ευρώ και 14 λεπτά και αν ο συντελεστής πάει στο 21%,
Η τιμή θα είναι 17 ευρώ και 42 λεπτά. Πάμε και σε κάτι άλλο καθημερινό, στην τυρόπιτα. Εμάς αυτό θα κλείσουμε με την τυρόπιτα από το 1,80 μέχρι το 1,92, έτσι. Ακριβώς. Εκεί θα είναι η την τυρόπιτα. Κάνει και κακό η τυρόπιτα, παιδιά. Κλείνει οι αρτηρίες. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ, την τυρόπιτα, αν τη φάω στο μαγαζί. Θα την πληρώσω ακριβότερα από ότι άμα την παραγγείλω και την πάρω στο χέρι, γιατί φάω στο χέρι. Ναι, φαντάζομαι ότι εκεί μπαίνει και η παροχή υπηρεσιών, οπότε ανεβαίνει η τιμή. Και αν τη ζητήσω να μου τη ζεστάνουν κιόλας, αλλάζει η τιμή, άμα τη ζεστάνουν και την πάρω στο χέρι. Γιατί αυτές τις δύσκολες εξισώσεις τις αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Είμαι το έτσι όμως. Το ξέρεις αυτό, το τρελό. Άμα ζητήσεις να σου ζεστάνουν το σνακ που θα φας έξω, το πληρώνεις διαφορετικά. Είναι τρομερό. Λοιπόν, Ράνια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιάννη Ρουμπάτη, το σκηνικό, το πολιτικό, πώς εξελίσσεται από εδώ και στο εξής? Είναι μια κατάσταση γκραν γκινιόλ, νομίζω. Έχει απάντηση που να χωράσει μια πρόταση? Όχι, γιατί όμως. Γιατί να χωράσει μια πρόταση? Γιατί πιέζουν οι καταστάσεις. Δόξα τω Θεώ. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει γρήγορα. Έχουμε δυνατότητα να πούμε δύο προτάσεις. Δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα, όπως είπα, σε αποδρομή. Ένα πολιτικό σύστημα που πρέπει να βρει κάτι άλλο να κάνει. Και βεβαίως έχουμε μια κατάσταση όπου τα αστικά κόμματα, τα οποία τελικά είναι αυτά τα οποία θα δώσουν μια λύση, κάνουν κάποιες προτάσεις που είναι πολύ επώδυνες, και τα κόμματα της αριστεράς, ενώ γκρινιάζουν, ενώ λένε τα σωστά πράγματα, δεν μας λένε ποια είναι η λύση που προτείνουν. Mm-hmm. Εδώ χάνεται μια τεράστια ευκαιρία για τα κόμματα της αριστεράς, κυριολεξία να κερδίσουν την εξουσία, αλλά να μας πούν ποια λύση προτείνουν. Μάλιστα. Διότι, ξέρεις, και εσύ και εγώ μπορούμε να λέμε. Αυτό δεν μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει, αυτό είναι έτσι, ο κακός καπιταλισμός, ο βάρβαρος καπιταλισμός, όλα αυτά. Αλλά ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις? Ποιος θα πληρώσει το πετρέλαιο που χρειάζεται να χτίσει στη χώρα μας? Ποιος θα πληρώσει τα φάρμακα? Πρέπει να μας το πούνε αυτό. Θα σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας, Γιάννη. Ράγια, θα τα ξαναπούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή, ζητώντας και την άποψη τη δική σας στο Twitter της εκπομπής, αλλά και το 54260. Ελάτε. Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας, κατευθείαν θα περάσω στο Γιάννη τον Τζούνο να μας δώσει λίγο την ατζέντα της ημέρας, καθώς έχουμε σήμερα, Γιάννη, Υπουργικό Συμβούλιο, και τι ώρα? Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο στις 3. Βασικό θέμα, βέβαια, οι προτεραιότητες των Υπουργείων βάσει του νέου μνημονίου, το οποίο ψηφίστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Βορύδης Πόπη θα παραμείνει στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Και αυτό το λέω διότι έχουμε και το θέμα του ανασχηματισμού σήμερα. Ο κύριος Βορύδης και η κυρία Ξενογιανακοπούλου ήταν τα δύο ονόματα που περιμέναμε αντικατάσταση. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Βορύδης μένει, φαντάζομαι ότι δεν τίθεται πλέον θέμα ανασχηματισμού. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, για τα 325 εκατομμύρια τα οποία λέγατε και πριν, ο κύριος Καψής έκανε δηλώσεις πριν από λίγο, είπε ότι αυτά θα βρεθούν από δαπάνες υπουργείων. Το άλλο κομμάτι το οποίο περιμένουμε σήμερα είναι οι ζυμώσεις, οι συζητήσεις, οι δηλώσεις που γίνονται στα κόμματα μετά από αυτές τις διαγραφές των 45 βουλευτών. Να σου θυμίσω πλέον ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι δεύτερο κόμμα πια στη Βουλή. Νομίζω είναι 68-64, η Νέα Δημοκρατία έχει 62 βουλευτές. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό σήμερα, εν όψη βέβαια και το τι θα γίνει στο Eurogroup που περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα, από το Eurogroup τι έχουν ζητήσει? Έχουν ζητήσει δεσμεύσεις, έγγραφες από τους αρχηγούς? Έχουν ζητήσει αύριο να πέσει στο τραπέζι το υπόλοιπο ποσό των 320 εκατομμυρίων, από πού δηλαδή θα βρεθούν τα χρήματα αυτά συγκεκριμένα? Καταρχήν, στο Eurogroup ο κύριος Βενιζέλος πάει με την απόφαση της Κυριακής, με την απόφαση της Βουλής, 200 βουλευτές. Δεν ξέρω αν αρκεί. Είναι πολύ σωστά και τα δύο τα οποία είπες. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να θέσουμε στους καλεσμένους σου είναι ακριβώς αυτό. Τι θα γίνει με τις υπογραφές, τι θα κάνουν τα δύο μεγάλα κόμματα με τις υπογραφές? Και αν επιτέλους υπάρξουν αυτές οι υπογραφές, εάν αρκούν για την Ευρώπη, εάν αρκεί για το Eurogroup. Λοιπόν, πέταξε στον μπαλάκι τις ερώτησεις στους καλεσμένους. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. 3 η ώρα λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, και εμείς υποδεχόμαστε εδώ κοντά μας στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Άρη Σπυλιωτόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Τον κύριο Ηλία Μόσχιαλο από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μόσχιαλο. Ερώτηση λοιπόν, τι θα γίνει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο? Ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μόσχιαλο. Έτσι. Να 3 η ώρα αρκεί τελικώς η ψηφοφορία της Κυριακής για το αυριανό Eurogroup, γιατί ακόμη με επιφύλαξη μας αντιμετωπίζουν στο εξωτερικό. Ναι, και όσο δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι εγκαίρως, θα υπάρχει αυτή η σχετική επιφύλαξη. Αλλά φαντάζομαι ότι
μετά την ψηφοφορία της Βουλής, όπου υπήρχε μια ευρεία επιβεβαίωση των στόχων των οποίων είχε θέσει η κυβέρνηση, δεν θα πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες επιφυλάξεις. Δηλαδή, υπάρχει η δέσμευση τριών κομμάτων αυτή τη στιγμή, είναι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της Δημοκρατικής Συμμαχίας, για στήριξη αυτού του προγράμματος. Με τις επιμέρους επιφυλάξεις που έχει το κάθε κόμμα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτά τα τρία κόμματα στην ουσία έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν. Αρκεί στους Ευρωπαίους αυτό. Εγώ σας λέω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη δέσμευση. Είναι η ψηφοφορία η οποία είχαμε την Κυριακή το βράδυ. Ανεξάρτητο από το τι αρκεί ή δεν αρκεί, υπήρχε μια δέσμευση πολιτική. Γιατί οι φωνές απ' έξω κάνουν λόγο για υπογραφές σε χαρτιά. Πάντα υπήρχαν αυτές οι φωνές. Αν δούμε την ουσία, η ουσία ήταν η κοινοβουλευτική διαδικασία και η δέσμευση των αρχηγών των κομμάτων. Το οποίο μας δίνει και μια γεύση το τι πρόκειται να γίνει και μετά τις εκλογές. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, η υπάρχουσα κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή που διαμορφώθηκε με την ψηφοφορία της Κυριακής, θα διατηρηθεί και θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές τον Απρίλιο ή τον Μάιο αυτής της χρονιάς, καθότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία από κανένα κόμμα. Ενδιαφέρουσα άποψη αυτή, κύριε Σπυροτόπουλε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Βουλή είναι η μεγαλύτερη δέσμευση, πολύ περισσότερο όταν μιλούμε για μια ευρυτάτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 2/3 σχεδόν της Βουλής. Άρα, η συζήτηση για υπογραφές των αρχηγών θεωρώ ότι αδικεί ένα αποτέλεσμα κοινοβουλευτικής δημοκρατικής διαδικασίας πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για αυτήν την ευρύτατη πλειοψηφία. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση προς τους εταίρους, προς τους συμμάχους. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι πια πρέπει να σταματήσουν οι πιέσεις, να καταλάβουν ότι στη χώρα μας έχουμε υποστεί πάρα πολλές θυσίες. Βεβαίως υπήρξαν καθυστερήσεις. Βεβαίως, εν πωλής είναι δικαιολογημένη η καχυποψία τους, όμως, έστω και την ίστατη αυτή τη στιγμή, ξεπεράσαμε τον εαυτό μας. Και ξεπεράσαμε τον εαυτό μας σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι συνειδητοποιήσαμε ότι αποδεχόμαστε ένα δρόμο γεμάτο πίκρες και θυσίες, καινούριο δρόμο. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια περιπέτεια, αλλά η γνώση μας ότι αυτή είναι το αναγκαίο κακό προκειμένου να διασωθεί η χώρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτή έχει τη σφραγίδα. Όχι απλώς των περισσότερων κομμάτων εξουσίας εννοώ, αλλά μιας ευρύτατης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και αυτή είναι υπέρτερη από την συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Άλλωστε, οι πολιτικοί αρχηγοί είναι τρία πρόσωπα, τα οποία υπογράφουν, δεν υπογράφουν. Υπάρχει όμως η μεγαλύτερη εγγύηση, ότι πέρασε από τη Βουλή και είναι νόμος του κράτους. Ναι, αυτό το βλέπουμε εμείς έτσι, κύριε Σπυριωτόπουλε και κύριε Μόσχελε. Αυτό θα εξηγηθεί. Στο εξωτερικό αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Επιστρέφουν στο θέμα των υπογραφών. Θα σας πω. Στο εξωτερικό βλέπουν εξαιρετικά ρευστή την κατάσταση στην Ελληνική Βουλή. Είχαμε και παρέτηση και της κυρίας Τσόκλη μία μέρα μετά την ψήφιση υπέρ του νομοσχεδίου αυτού, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που αυτός είναι νόμος του κράτους, αυτός, επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο, το οποίο είναι υπέρτερο από την όποια συμφωνία 2 ή 3 προσώπων. Έστω και αυτά τα 2-3 πρόσωπα αυτή τη στιγμή είναι πολιτικοί αρχηγοί. Μου λέτε τώρα αν αυτό είναι αρκετό. Είναι υπεραρκετό. Μου λέτε αν αυτό θα εξηγηθεί. Πρέπει να εξηγηθεί. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι μετά από τα δεδομένα που είχαμε, χρειάζεται η κυβέρνηση να πάρει μια πρωτοβουλία με τη συνδρομή όλων μας. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Υποθέτω ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει το ίδιο στην σοσιαλιστική διεθνή στην οποία ανήκει και στο Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Αλλά η κυβέρνηση πρωτίστως έχει αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία των εξελίξεων. Μία καμπάνια για να μπορέσουμε να αναστηλώσουμε όσο μπορούμε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά όσο μπορούμε το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας. Να εξηγήσουμε τα ελληνικά επιχειρήματα, να εξηγήσουμε τι ακριβώς κάναμε, να εξηγήσουμε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό το οποίο σημειώθη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι κόντρα στην μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε καταλάβει και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ ενός κακού και ενός καλού, αλλά ενός κακού και ενός πολύ χειρότερου, που ήταν η εθνική καταστροφή. Εμείς καταφέραμε, οι Έλληνες πολιτικοί, κόντρα σε όλο αυτό το ρεύμα, να πάρουμε ένα τεράστιο βάρος στην πλάτη μας και να πούμε ναι, πρέπει πάνω απ' όλα να διασωθεί η χώρα. Αυτή τη στιγμή το δίλημα ήταν καταστροφή ή όχι. Και αποφασίσαμε να μην καταστραφεί η χώρα. Η αίσθηση, επαναλαμβάνω, κύριε Σπυριωτόπουλε και κύριε Μόσχελε, είναι ότι έξω αυτά θα τα δέχονταν πριν από 2 χρόνια. Σήμερα εξακολουθούν να είναι τρομακτικά επιφυλακτικοί. Αλλά έχουμε μια δεδομένη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ότι έχει αποφασιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε με το νέο πρόγραμμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί. Και δεν το θεωρούσα όλο όσα ψηφίσαμε αναγκαίο κακό, όπως είπε ο κ. Σπυριωτόπουλος. Υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις διαρθωτικών αλλαγών.
οι οποίες δεν είναι αναγκαίο κακό, είναι αναγκαίο καλό. Έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 37 χρόνια στην Ελλάδα. Όπως οι επενδυτές. Και δεν έγιναν καν τα τελευταία δύο χρόνια. Γίνανε αρκετά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά γίνανε σε σύγκριση με αυτά που γινόντουσαν τα προηγούμενα 35, πριν από αυτά τα δύο. Δεν γίναν πολλά, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ περισσότερα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε τομείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται κατά ανάγκη σε αυτά τα οποία ψηφίσαμε την Κυριακή στη Βουλή. Δηλαδή, το πώς θα αλλάξει ο δημόσιος τομέας. Πώς θα έχεις αποτελεσματικότερο δημόσιο τομέα. Είναι μια συζήτηση την οποία δεν κάνουμε. Θα έχουμε ένα σύστημα παιδείας, στο οποίο έχουμε ένα καθηγητή, ένα 8,4 μαθητές, αλλά κυριαρχεί η παραπαιδεία. Δηλαδή, θα δούμε τα ουσιαστικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, του κοινωνικού μας κράτους, της ελληνικής οικονομίας, που είναι πολύ σκρατικό δίαιτη. Γιατί όσες δημοσιονομικές ρυθμίσεις και να κάνει κανείς, όσο και να κόψει μισθούς και συντάξεις, αν δεν παράγει εθνικό πλούτο, και εθνικό πλούτο σημαίνει ότι έχεις επιχειρήσεις εξαγωγικές, εξωστρεφείς, είτε μικρές είτε μεγάλες είτε μεσαίες, οι οποίες όμως θα παράξουν νέο εθνικό προϊόν, τότε ούτε αναδιανομή μπορεί να γίνει, ούτε μισθοί μπορεί να μεγαλώσουν. Επιτρέψετε ούτε κοινωνικό λοιπόν, κράτος μπορούμε ναι. να κάνουμε. Επιτρέψετε. Αυτά τα θέματα λιγότερα ερωτήματα. Κυρία Σφυριατόπουλε, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας με κύριο Σφυριατόπουλο από Νέα Δημοκρατία, κύριο Μόσχαλο από το ΠΑΣΟΚ. Συζητούσαμε για τα δύο κόμματά σας, τα οποία αν τα δει κανείς καλύτερα, μόνο για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν βιάζουν τις ημέρες αυτές. Σας είχα διακόψει, ναι, βεβαίως, κύριε Σφυριατόπουλο. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Μόσχαλο και είπε πάρα πολλά ζητήματα στα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Και έχει δίκιο σε αυτά. Θα έλεγα όμως ότι επειδή δεν μπορεί κανείς να ανοίξει όλα τα ζητήματα αυτή την περίοδο και επειδή, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος υποφέρει. Είναι καλύτερο να επικεντρωθούμε στα ζητήματα με τα οποία μπορούμε άμεσα να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Και επειδή ακριβώς χρήματα δεν μπορούν να βρεθούν αυτή την περίοδο, ούτε λεφτά υπάρχουν όπως λέγανε την προεκλογική περίοδο για να έρθουν μετά να βάλουν τον κόσμο σε απίστευτες θυσίες και σε μια τελείως εσφαλμένη συνταγή όπως αυτή του μνημονίου που μας βύθισε στην ύφεση, πρέπει να πούμε αλήθειες. Αυτό το καινούργιο μνημόνιο είναι... δεν θα μας βυθίσει περισσότερο στην ύφεση, κύριε Σπυριατόπουλε. Το καινούργιο μνημόνιο μας ανοίγει δρόμο για έχει... να βγούμε στο φως. Το καινούργιο μνημόνιο έχει τρία ζητήματα. Το ένα είναι ότι μπορεί να ανακουφίσει τον πολίτη, γιατί έχει μέσα στο καινούργιο μνημόνιο, όπως εσείς το χαρακτηρίζετε, το PSI. Άρα μπορεί ο πολίτης να βγει ωφελημένος κατά 100 δισεκατομμύρια. Δεύτερον, έχει κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές. Βάζοντας ένα καινούριο δάνειο στο κεφάλι του, ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που το χαρακτηρίζουν ή βιώσιμο το χρέος ακόμη, κύριε Σπυριατόπουλε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, αν έχει την καλοσύνη. Το δεύτερο είναι ότι έχει διαρθρωτικές αλλαγές, όπως οι υποκρατικοποιήσεις, και εκεί είναι ένα σημείο που θα σας πω, γιατί μιλάω πολύ πρακτικά να εξοικονομηθούν χρήματα. Και το τρίτο είναι πράγματι μέτρα που, κατά δική μου εκτίμηση, θα μας βυθίσουν στην ύφεση, γιατί απουσιάζει από αυτό ακριβώς το κείμενο η αναπτυξιακή προοπτική που θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, γι' αυτό και σας το είπα αναγκαίο κακό, ότι μέσα στο κείμενο δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή παρά μόνο να μπούμε σε αυτόν τον μονόδρομο, διότι το δίλημα δεν ήταν αυτό το κείμενο ή κάποιο άλλο καλύτερο. Διότι καλώς ή κακώς στα δύο χρόνια μας βύθισαν στην ύφεση και μας παρέδωσαν χωρίς διαπραγμάτευση σε ένα μονόδρομο που πράγματι μας βάλανε την πλάτη στον τοίχο. Αυτή τη στιγμή ήταν ή αυτό που είναι το κακό, κατά δική μου εκτίμηση, ή η εθνική καταστροφή. Δηλαδή η απόλυτη κατάρρευση της χώρας, η άτακτη χρεοκοπία, η εξαθλίωση του λαού. Ξαναρωτώ, κύριε Σπυριατόπουλε, Πώς θα βρούμε χρήματα. Αλλά αυτό το μνημόνιο, το οποίο αναγκάστηκε και η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε εσείς, ως μη έχοντας άλλη επιλογή, να υπογράψει, να δεχτεί, μας βγάζει από τον τοίχο ξανά στο μέλλον. Δηλαδή, δεν θα ξαναβρεθούμε σε μια φάση που θα είμαστε πάλι μπροστά σε ένα δίλημα. Ή το μνημόνιο 3 ή 300 ή η απόλυτη καταστροφή. Θα σας πω, μεταξύ της αβέβαιης ελπίδας και της βέβαιης καταστροφής, δεν μπορούμε να επιλέξουμε τη βέβαιη καταστροφή. Εμείς αυτό που κάναμε χθες είναι να στηρίξουμε τη χώρα να μην χρεοκοπήσει άτακτα και να μην βυθίσουμε το ελληνικό λαό στην εξαθλίωση και να βυθίσουμε τη χώρα στον απόλυτο εθνικό απομονωτισμό σε μια εποχή. Όμως δεν σας είπα το βασικότερο. Ξέρετε πού τους κακίζω στα δύο χρόνια. Μας λένε για παιδεία, μας λένε όλα είναι σωστά, να τα δούμε όλα. Μα μία αποκρατικοποίηση στα δύο χρόνια δεν κάνανε. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Για να δούμε με ποιους όρους θα γίνει τώρα. Ένα λεπτό, κύριε Τσαπανιδού. Μία εξυγίαση ενός οργανισμού δεν κάνανε. Λέμε κάθε φορά
να βρούμε χρήματα. Και ξέρετε πώς βρίσκουμε κάθε φορά τα χρήματα. Ναι, πολύ καλά. Με επίπεδες και οριζόντιες περικοπές. Που πάντοτε οι θυσίες είναι μονομερείς. Αυτό υπογράψατε πάλι, κύριε Σπυριωτόπουλε. Όχι, αυτή τη φορά πάλι υπογράψατε. Το ίδιο πράγμα αυτή υπογράψατε. Υπογράψαμε και αποκρατικοποίησεις. Εγώ τι προτείνω, γιατί δεν είμαι λαϊκιστής. Δεν θα σας πω ότι υπάρχουν λεφτά, βεβαίως και δεν υπάρχουν λεφτά. Απλώς εκείνο το οποίο λέω, παράδειγμα, είναι χαράτσι στα κίνητα. Γιατί το βάλαμε, για να καλύψουμε μια τρύπα. Ξέρετε ότι το μισό χαράτσι στα κίνητα που έχει θίξει πάρα πολύ κόσμο θα ήταν περιττό εάν είχαμε εξηγειάνει τον ΟΣΕ. Εγώ σας λέω ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Η εξηγίαση του οργανισμού του ΟΣΕ θα είχε απαλλάξει όλους τους πολίτες από το 50% του χαρατσιού που πληρώνει για τα κίνητα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε γιγαντώσει με επιχειρήσεις ζημιογόνες το κράτος και αδυνατούμε να εξηγειάνουμε. Και όταν συσσωρεύεται η μαύρη τρύπα, για να καλύψουμε τη μαύρη τρύπα, πηγαίνουμε κάθε φορά σε μισθωτούς, εργαζόμενους, συνταξιούχους και ζουρουφούμε το αίμα. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Με τα δύο μνημόνια το έχουμε καταλάβει. Κύριε Μόσχαλε, τα 325 εκατομμύρια, τα οποία είναι ζητούμενο για το αυριανό Eurogroup, η κυβέρνηση λέει ότι θα τα βρει μέσα από τις περικοπές στις δαπάνες των Υπουργείων. Οι Υπουργοί όμως. Δεν έχουν δώσει καμία τέτοια περικοπή. Πρέπει να δώσουν ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν είναι μια δύσκολη διαδικασία, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, να το κάνουν αυτό. Και γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής, λοιπόν. Όταν τον Ιανουάριο του 2010, πάρα πολύ έγκαιρα, έθωσε την έκθεσή μου στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Βουλής για τις δαπάνες στον χώρο της υγείας, οι οποίες εμπολείς ευθύνονται και για την δημοσιονομική εκτροπή, ιδιαίτερα της πενταετίας 2004-2009, όπου υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε 5 χρόνια. Έκανα μία απλή αναγωγή. Δηλαδή, είδα πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες μέσα στην τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα στα τελευταία 5 χρόνια πριν το 2009. Γραμμή προς γραμμή στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Κοινωνικής Ασφάλειας και των Υπουργείων Υγείας. Και όταν είδα ότι η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 400%, εκεί όχι μόνο θορυβήθηκα, δεν μπορούσα να εξηγήσω γιατί έγινε αυτό το πράγμα σε μια χώρα η οποία δεν είχε λόγο να αυξήσει τόσο πολύ, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες όπου είχε αυξηθεί 30%. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουν οι Υπουργοί μας από εδώ και μπρος. Αλλά όλη αυτή η λογική θα φέρει σε σύγκρουση το πολιτικό σύστημα, και εδώ δεν μιλάω για τα δύο κόμματα εξουσίας, όλα τα κόμματα, με το υπόδειγμα το οποίο οικοδομήθηκε από τη μεταπολίτευση και μετά, το οποίο είναι το μεγάλο κράτος. Το μεγάλο και ανεπαρκές κράτος. Εδώ χρειαζόμαστε αλλαγή υποδείγματος. Θέλουμε αποτελεσματικό κράτος. Αλλά για να πούμε για το αποτελεσματικό κράτος, δεν πρέπει να περιπτωσιολογούμε τι γίνεται εδώ, στον ΟΣΕ ή εκεί ή αλλού. Θέλει συνολική αλλαγή υποδείγματος. Και το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή έρχεται αντιμέτωπο με τα πελατειακά δίκτυα, με τον κομματισμό, με το βόλεμα που κυριαρχούσε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί... Έχετε μάθει πια κάθε ρητίδα στο πρόσωπο αυτού του πελατειακού συστήματος, κύριε Μόσχα. Είστε τρία χρόνια απέναντί του και προσπαθείτε να του σπάσετε και ο καθένας, τα μούτρα. Και ο καθένας κάνει... Σε μια εποχή κάνει... που ο κόσμος θέλει πράξεις, θεωρητολογούν. Λοιπόν, να κληρώσετε, κύριε Μόσχαλε, γιατί θέλω να καλωσορίσω. Πέστε μου εσείς στα δύο χρόνια. Θέλω να καλωσορίσω κοντά μας. Κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε σύντομα, γιατί θέλω να καλωσορίσω και δύο ακόμη συνομιλητές μας. Ιδιωτικοποίηση με τον αφορτό είναι τα ασφαλιστικά. Και τις αμοιβές των υπαλλήλων της Ολυμπιακής στο ελληνικό δημόσιο είναι εύκολο. Λοιπόν, μην μένουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Έναν οργανισμό που αγγίξατε. Έναν. Στα δύο χρόνια. Μπορώ να σας πω. Μηδέν στο πινίκο. Το μόνο που κάνετε είναι να βάζετε διαρκώς χαράτσια, γιατί δεν μπορούσατε να μικρύνετε το κράτος που εσείς φτιάξατε. Κύριε Σπυριωτόπουλο, και εσείς με χαράτσια ξεκινάτε τώρα. Δεχτήκατε το μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει. Γεμάτα χαράτσια. Δεν δέχτηκαμε το μνημόνιο, κυρία μου. Ποιος υπέγραψε, ποιος επενέα στο μνημόνιο. Εμποδίσαμε την κατάρρευση της χώρας. Όταν μας βάλετε στην πλάτη στον τοίχο, θέλετε να βάλουμε την υπογραφή μας στην καταδίκη. Όχι, διότι το Πασόκ μας πήγε με την πλάτη στον τοίχο. Εμείς το Πασόκ λέει ότι παρέλαβε από τη Νέα Δημοκρατία τη χώρα στην καταστροφή. Με το μνημόνιο και με την ύφεση που μας έβαλε το Πασόκ και με την αδυναμία να ανταποκριθεί στους στόχους που είχε θέσει. Με την αδυναμία να εξηγειάνει το κράτος και με την αδυναμία να αντιμετωπίσει την τεράστια πελατειακή γραφειοκρατία και τον κομματικό του στρατό, μας πήγε στην πλάτη στον τοίχο. Και σήμερα, όταν είμαστε στην πλάτη στον τοίχο, είχαμε ένα δίλημα. Είναι να σωθεί η χώρα, να την αφήσουμε να καταρρεύσει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, γιατί περιμένουν πολύ ώρα ο κ. Λαβαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και από την Δημοκρατική Αριστερά ο κ. Χατζησοκράτης. Καλημέρα και στους δυο σας. Κύριε Λαβαζάνη, να ακούσουμε το σχόλιο σας πάνω και στα όσα συζητάμε. Ναι, κοιτάξτε, εδώ συνήθως στα τραπέζια των συζητήσεων δεν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν την πρωτοκαθεδρία και κάποιοι άλλοι που κάθονται δίπλα και αναμένουν πότε θα τελειώσουν οι μεγαλειότητες. Δεν λέω για τους συνομιλητές μου, οι οποίοι είναι εκλεκτοί και απλώς θα σχολιάζουν τα πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε
περίπου με μια στοιχειώδη ισοτιμία όλοι, για να μετέχουμε σε μια συζήτηση κατά τα άλλα δημοκρατική, φαντάζομαι, και πολύ ουσιαστική. Ναι, το, λέω αυτό, το λέω αυτό, διότι έτσι το αισθάνομαι και καλά πρέπει να το καταθέσω. Καλά κάνετε και το λέτε και μακάρι να μπορούσα να ήσασταν στο ίδιο τραπέζι από νωρίς, από την πρώτη αρχή της κουβέντας. Ωστόσο, ήταν μικρό το θέμα και ζητώ συγγνώμη. Αναπληρώνω ωστόσο αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Θέλετε να έρθω με ερώτηση σε εσάς ή θέλετε να σχολιάσετε το όσα ακούσατε? Ναι, διότι την ερώτηση την έχω και ξέρετε ποια είναι. Ναι. Είναι αυτή που νομίζω ότι έχει και μέρος του κόσμου. Η πρόταση από την πλευρά της αριστεράς. Και μιας αριστεράς μάλιστα κατακερματισμένης, όπως στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα. Ποια είναι και κατά πόσο πατάει σε μια ρεαλιστική βάση, κύριε Λαφαζάνη? Η πρόταση η δική μας είναι σαφής. Ότι δεν έπρεπε από την αρχή και δεν έπρεπε και τώρα, δεν πρέπει ποτέ να αποδεχθούμε ούτε την Τρόικα, ούτε τα μνημόνια τους. Και με την Τρόικα και με τα μνημόνια η χώρα βυθίζεται σε μια απίστευτη καταστροφή, η οποία έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Και ο αντίλογος ποιος είναι? Τέλος. Και πώς θα μπορούσε η χώρα να επιβιώσει? Πώς θα μπορούσε να πάει παρακάτω? Και όλη αυτή η τρομοκρατία, η οποία υφίσταται ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, ότι κάντε αυτά ή αλλιώς θα πάτε στην κόλαση, παρακαλώ, δεν είναι καθόλου δημοκρατική. Αυτή ταιριάζει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, σε δικτατορίες, σε καθεστώτα δηλαδή που δεν έχουν σχέση με οποιοδήποτε ίχνος δημοκρατίας και όχι σε κοινοβουλευτικές υποτίθεται δημοκρατίες, οι οποίες θέλουν να λειτουργούν με πολλαπλές πολιτικές επιλογές και δυνατότητες του ελληνικού λαού. Η μία θα την υπερασπίζεται ο άλλος, την άλλη ο διαφορετικός. Μάλιστα. Ο ένας θα λέει καλή, υπάρχει ο άλλος τρόπος, θα λέει κακή, υπάρχει τρόπος, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, υπάρχει τρόπος για να λειτουργήσει η χώρα χωρίς να έχει ανάγκη νέα δανειακή σύμβαση και νέο ποσό δανείου από την Τρόικα? Υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει η χώρα, να πάει παρακάτω? Μα όχι να βάλει τις βάσεις που θα αποδώσουν σε 2 χρόνια. Να λειτουργήσει αύριο το πρωί, να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να μην συμβούν όλα αυτά που ακούσαμε, να λέει κατ' επανάληψη ο κ. Παπαδήμος. Κοιτάξτε, εδώ η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έφεραν τον τόπο σε απερίγραπτα χάλια. Δεν μας απαντάει όμως. Θα σας απαντήσω, κύριε Σπιλιά. Θα μας απαντήσετε, γιατί μας πείτε ποια είναι η πρόταση σας. Θα σας το κάνω κοντά ερώτημα. Βλέπω αγωνία και στους δύο. Γιατί πρέπει να πείτε ποια είναι η πρόταση. Θα σας πω. Επειδή ακούω ένα ερώτημα, θα σας πω. Αγωνία. Ακούω αυτές τις μέρες. Παρακαλώ, όμως λίγο σύντομα να δώσω μια απάντηση. Δεν θα σας διακόψω. Μία ερώτηση και θα πάρετε το λόγο αμέσως. Ακούω αυτές τις μέρες πραγματικά τα επιχειρήματα το γιατί δεν έπρεπε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το επόμενο. Είναι αμεληταία αυτά? Όχι. Αμεληταία είναι? Όχι, όχι, μου τα έχετε απαντήσει αυτά. Όχι, εσείς, από το τίτλο σας λέω. Εσείς δεν τα έχετε απαντήσει. Μου τα έχετε απαντήσει αυτά. Το ερώτημα όμως είναι. Στη χώρα, στο εδώ που φτάσαμε. Λέτε, εδώ που φτάσαμε. Σας δίνουμε άλλη μία να πάει στον κρεμό. Μα αφήστε να σας ρωτήσω. Εδώ που φτάσαμε. Ναι. Έχουμε 2 επιλογές. Ή να πάρουμε το δάνειο με όρους που βάζουν οι δανειστές πράγματι, που δεν μας αρέσουν, αλλά με αυτό το δάνειο να μπορέσουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Ή αν δεν πάρουμε το δάνειο, θα πρέπει να μας πείτε εσείς όταν δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς θα πληρωθούν μισθοί, συντάξεις και πώς θα είχε ο κόσμος την επάρκεια των τροφίμων, της ενέργειας, μάλιστα, των καυσίμων. Και των εισαγωγών. Αυτό είναι το ερώτημα. Τελεία, κύριε Σφυλιοντόπουλε, κύριε Λαφαζάνη. Αυτά τα οποία λέτε είναι απολύτως ανακριβή, για να μην χρησιμοποιήσω μια βαρύτερη έκφραση. Διότι τα δάνεια δεν τα παίρνουμε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Η δανειοδότηση της χώρας γίνεται για ένα και μόνο λόγο, για να πληρώνουμε τόκους και χρεολύσια. Και αυτό που έχουμε πει εξ αρχής και εγώ προσωπικά τουλάχιστον σε όλους τους τόνους, σε κάθε κατεύθυνση, με τον πιο ουσιαστικό λόγο είναι το χρέος εδώ που το φτάσατε και οι δύο, δεν εννοώ προσωπικά. Με συγχωρείτε, κύριε Λαφαζάνη, με συγχωρείτε λίγο. Σας απαντάω. Τον Οκτώβριο, όχι, γιατί είπατε ότι πληρώνουμε μόνο τόκους. Δεν θα είπατε ότι πληρώνουμε μόνο τόκους. Να ακούσω λίγο, παρακαλώ, να ακούσουμε λίγο την απάντηση του κύριου Λαφαζάνη. Οκτώβριο του 2009. Θα πρέπει και εγώ, κύριε Μόσχελε. Όχι, θα μου επιτρέψετε, γιατί εδώ ακούγονται ανακρίβειες. Δεν σας επιτρέπω. Ναι, αλλά ακούγονται ανακρίβειες. Να δώσω ένα λόγο κι εγώ. Παρακαλώ, να ολοκληρώσω μια πρόταση. Αν δεν θέλετε να πω μια πρόταση. Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε, παρακαλώ, να μην χάλαμε το χρόνο σας, παρακαλώ, σε τέτοιου είδους διαμάχες και αντεκλήσεις. Εγώ δεν χάνω κανένα χρόνο. Σας ακούμε, κύριε Λαφαζάνη. Αλλά συγκεκριμένα πράγματα παρακαλούμε πολύ.
Λοιπόν, εγώ απαντάω πάρα πολύ συγκεκριμένα και με μεγάλη σαφήνεια. Και λέω ότι όχι, όμως, αρχή λέμε από την και ακρίβεια και τα λοιπά. Ξέρετε, ότι πληρώσαμε μισθούς και συντάξεις με δανεικά. Και το ξέρετε. Βεβαίως, θα το απαντήσω. Όχι, καθόλου. Με δανεικά τα πληρώσαμε. Καθόλου με δανεικά. Καθόλου με δανεικά. Θα σας απαντήσουμε μετά. Αν ένα πολύ μικρό μέρος έχει χρησιμοποιηθεί από τα τροϊκανά δάνεια για τις ανάγκες του προϋπολογισμού. Σκεφτείτε πόσα θα έπρεπε στο μέσο προσεχές διάστημα. Αν ήδη έχει χρησιμοποιηθεί ένα μικρό μέρος, όπως εσείς λέτε. Κύριε Λεβαζάνη, ολοκληρώστε την απάντηση. Από πού θα πλούσε έσοδα το κράτος για προκειμένου να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να εισαγάγει ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει κανονικά. Βλέπω μια επιθετικότητα η οποία δεν την καταλαβαίνω. Γιατί νομίζω από μένα, από την πλευρά. Όχι, όχι. Από την πλευρά των συνομιλητών μου. Και νομίζω ότι ο καθένας υπερασπίζεται τις θέσεις του ξεκάθαρα, κύριε Λαφαζάνη. Μα προσπαθώ να την πω τη θέση και με διακόπτετε. Σας ακούμε, κύριε Λαφαζάνη. Δεν χρειάζεται. Αν θέλετε, δεν κάθομαι. Μα σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, δώστε μία απάντηση. Και είναι η απάντηση την οποία περιμένει ολόκληρος ο κόσμος να ακούσει. Πώς θα ζήσει το κράτος τελικά. Το κράτος μπορεί να επιβιώσει άνετα με τους φόρους που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα τροϊκανά δάνεια χρησιμοποιούνται για να πληρώνουμε τόκους και χρεωλήσια. Από την αρχή έχουμε πει ότι αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι μόνο άδικο, δεν είναι μόνο ένα χρέος το οποίο δεν είναι του ελληνικού λαού στην ουσία, αλλά κατασπαταλήθηκε από τις Ελλήνες για άλλους λόγους, αλλά είναι και μη βιώσιμο. Αυτό το χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί χωρίς να εξοντωθεί ο ελληνικός λαός. Από την αρχή σε τι νόμισμα τα πληρώνουμε. Από την αρχή θέσαμε. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Λαφαζάνη, σε τι νόμισμα. Είναι γνωστή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, σε ευρώ. Μα πώς θα γίνει ευρώ, αφού θα φύγουμε από το ευρώ. Πώς θα φύγουμε από το ευρώ, κύριε Σπυρόπουλε. Είναι σαφές το δίλημα. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Λαφαζάνη, γιατί εδώ πέρα Κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν η χώρα πήγαινε σε άτακτη χρεοκοπία, αυτόματα άνοιγε η πόρτα της εξόδου από το ευρώ. Κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει καμία νομική βάση που θα μπορούσε να διώξει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τελευταία διάσκεψη κορυφής. Δεν καταλάβατε στην τελευταία διάσκεψη κορυφής τι ακριβώς αποφασίστε. Έχετε άδικο, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν πρέπει να λέτε κάτι ανακρίβειε. Να βάλω και εσά, κύριε Χατζησοφράτη, στην κουβέντα. Όχι, για μισό λεπτό, γιατί ακούστηκαν ορισμένα πράγματα τον κύριο Λεφαζάνη που χρειάζονται απάντηση. Παρακαλώ, κύριε Μόσχα. Θα μου επιτρέψετε όμω. Να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Χατζησοφράτη. Θα την ακούσουμε όμω αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Για να μην υπάρχουν μύθοι στην συζήτηση. Θα την ολοκληρώσουμε. Εσεί μιλάτε μόνο. Κύριε Λεφαζάνη, εσεί μιλάτε. Δεν με αφήνετε εμένα να μιλήσω. Ακούσαμε όμω την άποψή σα. Με ξεπερνάει εμένα. Έχετε καταστρέψει τη χώρα και δεν αφήνετε τον αντίλογο να ακουστεί. Αυτό κάνετε. Εγώ θα σας αφήσω να μιλήσετε μέχρι το τέλος της εκπομπής αφού πω κάτι και δεν θα ξαναμιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Κρατήστε την παρατήρηση που θέλετε να απαντήσετε. Συγχωρείτε τώρα. Μιλάμε γιατί υπόθηκε κάτι το οποίο δεν το κατάλαβε ο τηλεθεατής. Ο κύριος Λαφαζάνης είπε ότι πληρώνουμε μόνο τόκους και χρεολύσια. Τον Οκτώβριο του 2009 είχαμε ένα έλλειμμα 36 δις. 12 δις ήταν η τόκη και τα χρεολύσια και 24 δις ήταν το πρωτογενές έλλειμμα. 26 δις δίνουμε για τις συντάξεις κάθε χρόνο, κύριε Λαφαζάνη. Δηλαδή, αν τον Οκτώβριο του 2009 κάναμε αυτό που λέγατε εσείς, να μην προχωρήσουμε στην κατεύθυνση μιας νέας δανειακής σύμβασης, θα έπρεπε να καταργήσουμε το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει να απαντήσετε. Υπήρχαν 24 δις πρωτογενές έλλειμμα ή δεν υπήρχαν. Έχουμε ακόμα 5 δις πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι μας λείπουν 5 δις ακόμα και τώρα. Και θα συνεχίσουν να μας λείπουν όσο η κατάσταση στην ελληνική οικονομία δεν σταθεροποιείται. Επομένως, ας σταματήσουμε αυτούς τους μύθους ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε με τους δικούς μας φόρους, γιατί αυτό είπατε. Με τα δικά μας λεφτά. Δεν αρκούν τα δικά μας λεφτά και βεβαίως, δεν θα αρκούν και όσο έχουμε μεγάλο κράτος. Και όχι μόνο. Διότι παράλληλα. Μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Μόσχαλος και να μην έχει τον αντίλογο. Θα τον έχει τον αντίλογο, κύριε Λαφαζάνη. Παράλληλα με την αδιακοπή αποπληρωμής του χρέους, δηλαδή με τη μία αναγνώρισή του και μία αναγνώριση της βιωσιμότητάς του, έπρεπε να πάρουμε μέτρα, ουσιώδη μέτρα, και για την αναδιανομή του πλούτου και μέτρα. Με τι λεφτά, οποία... κύριε Λαφαζάνη. Αναδιανομή του πλούτου. Με λεφτά δεν χρειάζεται να κάνεις αναδιανομή του πλούτου. Για πείτε πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση. Τα λεφτά, κύριε Μόσχαλε, που φύγανε όλα για την Ελβετία, μιλάμε για αμύθιτα ποσά. Και όχι μόνο για την Ελβετία, και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μου απαντάτε για το πρωτογενές έλλειμμα. Μας λείπαν 24 δις. Δεν μου απαντάτε. Κανένας απολύτως έλεγχος στη χώρα. Ας κάναμε στάση πληρωμών. Δεν μου απαντάτε. Έχετε τις λίστες, όχι προσωπικά, η κυβέρνησή σας.
τις έχει τις λίστες με αυτούς που έβγαλαν τα λεφτά τους στην Ελβετία. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Δίπλα φαίνεται τα το ποσό. Τα οποία θα μπορούσαν σε περίπτωση φοροδιαφυγής, εννοείται, έτσι, να εισπραχτούν τα πρόστιμα. Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε σύντομα, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου τον κύριο Χατζησοκράτη. Ναι, μα δεν φταίω. Εγώ, αν δεν με. Ναι, σας ακούμε, ολοκληρώστε. Λοιπόν, υπάρχουν οι λίστες όπου αναγράφεται το ποσό που έχει φύγει στην Ελβετία ως κατάθεση και μηδαμινά ποσά τα οποία καταγράφονται ως φορολογική δήλωση. Γιατί δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα και γιατί δεν παίρνετε μέτρα? Και αν κάνατε ένα τέτοιο έλεγχο, ένα από τα πολλά για την αναδιανομή του πλούτου, ασφαλώς θα μπορούσαμε να βρούμε και πρόσθετους προκειμένου να καταδώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Κύριε Χατζησοκράτη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Χατζησοκράτη, να σας ακούσουμε, παρακαλώ. Κύριε Μόσχαλε, μισό λεπτάκι. Κύριε Χατζησοκράτη, σας ακούμε. Λοιπόν, μία παρατήρηση πρώτα προς τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, επειδή ψηφίσατε κι εσείς με βάση το σκεπτικό που κάνατε αυτό το δεύτερο μνημόνιο, βασικό μνημόνιο, πρέπει να σας πω ότι ψηφίσατε ήδη μία, ας πούμε, ένα ξεπέρασμα δύο βασικών φορέων. Οργανισμός εργατικής εστίας και οργανισμός εργατικής κατοικίας. Οι εργαζόμενοι, και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι καταστηματάρχες, οι ξενοδόχοι και όλοι αυτά ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς σημαίνει. Άρα λοιπόν έχετε κάνει, ήδη έχετε ψηφίσει την κατάργηση δύο συγκεκριμένων φορέων και να πάρει ευχή βρήκατε να καταργήσετε δύο φορείς στους οποίους δεν πληρώνει καν το ελληνικό δημόσιο, αλλά τους πληρώνει από χρήματα και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Σταματάω σε αυτό γιατί ξέρετε θέλω να πω πόσο ευαίσθητος. Ξέρετε πόσο ευαίσθητος είμαι σε ζητήματα λοιπόν, κοινωνικού τουρισμού. Γιατί, όμως, εν πάση περιπτώσει, ένας τομέας θα κάνει ισχύς. Το λέω λοιπόν, ξέρετε όμως, ότι το ψηφίσαμε με πόνο ψυχής. Ναι, με πόνο ψυχής, λοιπόν. Με πόνο ψυχής. Ως αναγκαίο κακό. Δεν το ψηφίσαμε γιατί επιλέγουμε αυτή την πολιτική. Όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Υπογραμμίζω τον πόνο ψυχής. Τώρα άρχισα, δεν είναι. Τώρα θα αρχίσω να μπαίνω στο θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Εμείς από την πλευρά μας ως Δημοκρατική Αριστερά είπαμε όχι στο μνημόνιο. Και δεν είπαμε όχι στο μνημόνιο τώρα αυτό και την Δανειακή Σύμβαση. Έχουμε πει από το 2010 συγκεκριμένα και σε όλες τις εκδοχές των μνημονίων 1, 2, 3, 4, 5 τα οποία είχαν γίνει και τα οποία κάθε φορά θα έσωζαν την παρτίδα. Θα έσωζαν τη χώρα από καταστροφή, θα έσωζαν τη χώρα και θα βγαίναμε στις αγορές το 2011, μετά έγινε το 2012, τώρα έχει γίνει το 2015 και όλα αυτά. Κάθε μία φορά μπροστά στον κίνδυνο να ψηφιστεί για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να βγούμε στις αγορές. Από την άλλη μεριά, κύριε Χατζησοκράτη, η πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς που συγκεντρώνει μάλιστα και πολύ μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, κρατώντας μία στάση, θα έλεγα εγώ, λίγο πιο ουδέτερη από τη μία. Και από την άλλη, συγκεντρώνοντας και όλους αυτούς τους διαφωνούντες. Mm-hmm. Νομίζω mm-hmm. δηλαδή ότι η πόρτα σας είναι ανοιχτή για να δεχτεί πολλούς και από το Πασόκ που έχουν πει όχι στο δεύτερο μνημόνιο mm-hmm. και ίσως και από άλλους χώρους. Η πρότασή σας ποια είναι, ωστόσο? Ευχαριστώ πάρα πολύ, γι' αυτό θα σας πω. Πρώτα να πούμε γιατί είπαμε όχι. Έτσι δεν είναι. Γιατί το όχι είναι σε μια δανειακή σύμβαση και σε ένα μνημόνιο το οποίο ήρθε έτσι όπως το οδήγησε η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση που έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και πριν και την καινούρια. Ένα το κρατούμενο αυτό. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας δεν είχαμε αυτή την άποψη. Έχουμε πει ότι το πρόβλημα γενικότερα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πανευρωπαϊκή βάση. Αυτό που λέγαμε, τη μεταφορά χρέους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Χατζησοκράτη, συμφωνώ μαζί σας. Έλα όμως που η Ευρώπη μας έχει πετάξει την μπάλα και μας λέει λύστε το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Εσείς τι λέτε σε αυτό? Ένα λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι τι λέγαμε. Αυτό είναι η δική μας άποψη. Δεύτερο. Η κυβέρνηση λοιπόν έφτασε και στις 26-27 του Οκτωβρίου που μας πέρασε. Κατάφερε να τις δώσουν, λέω να τις δώσουν γιατί δεν ζήτησε και τίποτα περισσότερο, ό,τι τις έδωσαν πήρε, κατάφερε να τις δώσουν αυτό που ήταν το PSI, δηλαδή τα 100 δισεκατομμύρια και τη Δανειακή Σύμβαση των 130. Εμείς από την πλευρά μας είπαμε πολύ σαφώς ότι να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να πάρουμε, να μπούμε στη διαδικασία του PSI, να πέσει τα 100 δισεκατομμύρια, αλλά να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους, είτε έχουν σχέση με το επιτόκιο. Ωραία, και η απάντηση της Τρόικας είναι αυτό. Εκεί. Πάρτε το ή αφήστε το. Άρα, ο κ. Μόσχαλος, να με αφήσει να ολοκληρώσει, τον παρακαλώ. Έτσι, τον άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Κύριε Χατζησοκράτη, σας ρωτάω. Η απάντηση της Τρόικας λοιπόν ήταν οι όροι είναι συγκεκριμένοι. Τους δέχεστε εσείς ή όχι? Εδώ λοιπόν θέλω να απαντήσω. Λέω λοιπόν. Θέλουν να μας πείσουν κάποια στιγμή, διότι όσα έχουν πει μέχρι στιγμής είναι τι θα γίνει αν δεν γίνει αυτό. Θέλουν να μας πείσουν γιατί είναι καλή έτσι όπως εξελίσσεται αυτή των 130, το PSI και όλα αυτά. Δεν μας έχουν πείσει μέχρι στιγμής, αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Θέλω να πω λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας είπαμε, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει.
Δεν είναι το δεν θέλουμε να προχωρήσει η Δανειακή Σύμβαση, αλλά αυτή η συγκεκριμένη δεν βγαίνει. Κυρία Τσοπανίδου, έχετε ακούσει, το έχουμε ακούσει, το έχει ψηφίσει με τα πολλών επένων περί πρωτογενούς πλεονάσματος, έτσι δεν είναι? Έχουν πει ότι το έχει ψηφιστεί στον προϋπολογισμό το 2012 ότι θα είχαμε φέτος 1,1% πρωτογενές πλεόνασμα. Ξέρετε ότι θα πάμε τον Ιούνιο για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και φέτος δεν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά θα έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό τι σημαίνει? Όταν λέγαμε εμείς ότι είναι αστεία όσα λέτε ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, μας έλεγαν είσαστε κασάνδρες και κασάνδρες. Εδώ βάζω τώρα, κρατιέμαι από αυτό που λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Χατζησοκράτη, μισό λεπτό. Όμως θα κάνουμε διάλογο. Μισό λεπτό. Έρχομαι με αυτό ως ερώτηση σε εσάς τους δύο, παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Εμείς λοιπόν, επειδή βλέπουμε. Τι πάει, ποιος μας ψάχνει? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν είναι ανοιχτό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν από την πλευρά μας λέμε, επειδή βλέπουμε όλη αυτή την εξέλιξη, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει για φέτος, για του χρόνου και αυτά. Και θέλουμε και λέμε, είπαμε στην κυβέρνηση, πάρε άλλα 30, ζήτησε άλλα 30 δισεκατομμύρια, έτσι ώστε αυτά τα δισεκατομμύρια να μπορέσουν να πέσουν για να προωθηθεί η υπόθεση της ανάπτυξης, έτσι ώστε κάθε χρόνο τα πρώτα 15 δισεκατομμύρια να δοθούν 5 τη μία χρονιά, 4, 3, 2, 1, έτσι ώστε να μπορούμε σιγά σιγά να βγάλουμε το πρόβλημα, το πρωτογενές πλεόνασμα. Και να μπει ανάπτυξη στο τραπέζι. Κύριε Χατζησοκράτη, σας ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρότασή μας. Μισό λεπτά, κύριε Μόσχελα και κύριε Σπυριωτόπουλε. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτει, όχι μόνο αριστερά, ο κόσμος ολόκληρος. Τα νούμερα, και για κάποιον που δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις στα οικονομικά, δεν βγαίνουν καθόλου. Δεν βγαίνουν καν με δυσκολία. Άρα λοιπόν, πώς θα ζήσει η χώρα από τη στιγμή που καλείται να καλύψει μόνη της τις ανάγκες? Τώρα δεν κάνει τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες υπερβαίνουν αυτές τις δανειακές συμβάσεις. Και εγώ σας είπα κάποια παραδείγματα πριν, που σημαίνει πλήρης αναδιάρθρωση του κράτους, πλήρης αλλαγή υποδείγματος αυτού που είχαμε μετά τη μεταπολίτευση. Και να καθίσουμε να συζητήσουμε με λεπτομέρεια το τι θα γίνει. Και αυτό αφορά και τη Δημάρ. Που ωραία είναι αυτά που λέει. Ναι, προφανώς θα μπορούσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης να αναλάβει το χρέος, αλλά δεν το κάνει. Δεν μιλάμε τώρα με θεωρητικά υποδείγματα. Και το ερώτημα το οποίο υπάρχει για τη Δημοκρατική Αριστερά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ καθαρή θέση νομίζω, είναι αν ήταν το πλειοψηφόν κόμμα στη Βουλή την Κυριακή, τι θα έκανε η Δημοκρατική Αριστερά? Θα έλεγε όχι σε αυτή τη σύμβαση? Αυτό είναι το κορυφαίο ερώτημα. Όχι όταν καλύπτεται κάποιος από την πλειοψηφία των 199 βουλευτών, κύριε Χατζησοκράτη. Να σας πω λοιπόν, θα απαντήσω. 147, θα το πάρω εγώ το ερώτημα. Μου είπατε ότι σας διέκοψα πριν. Ναι, γιατί μου λέτε σωστά ερώτημα. Το είπατε. Λοιπόν, θα απαντήσετε μόλις τελειώσω. 147, θα απαντήσω όμως. Να πάρουμε τα 147 και να ήταν οι 4 που χρειάζονταν. Αν ήσασταν η πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ναι, θα λέγατε όχι την Κυριακή, όχι στη Δανειακή Σύμβαση, ακριβώς, όχι στο PSI. Ακριβώς. Και επειδή εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Και πολύ δική σας, κύριε Μόσχα, ναι, ναι, ναι. Επειδή δεν είναι πολύ από το Πασόκ, τα ακόμη περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χατζησοκράτη, παρακαλώ. Παρακαλώ, όμως να συνεχίσω. Λοιπόν, τι κάναμε τώρα? Αυτή τη στιγμή βάλαμε μία ακόμα τελεία σε αυτή την πορεία. Έχουμε ένα δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον. Άλλη μία τελεία. Κύριε Χατζησοκράτη, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Μόσχα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε τόσο πολύ. Κύριε Μόσχα, δώστε μια ώρα. Λοιπόν, βάλαμε μια τελεία σε μια διαδικασία. Έρχεται το PSI, το οποίο δεν είναι μόνο τα 100 δισεκατομμύρια, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα μπει και ο επίσημος τομέας κάποια στιγμή στη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Δεν είναι όριμες τις καταστάσεις στην Ευρώπη? Ναι, δεν είναι όριμες. Αλλά τις καταστάσεις δεν τις διαμορφώνουμε εμείς. Τις διαμορφώνουν οι υπόλοιπες 26 χώρες μαζί με εμάς που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι να είμαστε μόνοι μας. Μακάρι να είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν τα έχουμε όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε τη συζήτηση να είμαστε μόνοι. Κύριε Μόσχελε, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Σας ακούω να μιλάτε. Θαρρείς και μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν η χώρα στα χέρια άλλων ανθρώπων που εμπόδιζαν να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και έφεραν την κατάσταση τώρα εδώ και αναλαμβάνετε. Σας είπα για αλλαγή υποδείγματος. Μα συγγνώμη, είναι οι ίδιοι οι συνάδελφοί σας, είναι η ίδια η πολιτική που εκπροσωπήσατε και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που κρατούσε την κατάσταση κολλημένη στο μηδέν. Κυρία Τσαπανίδου, γίνανε πράγματα. Όταν έχεις 24 δις πρωτογενές έλλειμμα τον Οκτώβριο του 2009, το οποίο είναι ισοδύναμα με το σύνολο του συνταξιδοτικού σου συστήματος, και το μειώνεις αυτό το έλλειμμα στα 5 δις, αυτό σημαίνει ότι κάτι έγινε. Αλλιώς δεν θα συζητούσαμε τώρα. Αλλιώς τώρα ξέρετε που θα ήμασταν. Ποια επαγγέλματα άνοιξαν, κύριε Μόσχελε? Ποια επαγγέλματα? Δεν τα βρήκατε καν στο ωράριο των φαρμακείων. Σας δίνω
Περιμένετε λίγο. Έτσι δεν είναι. Γνωρίζετε τη θέση μου για τα φαρμακεία. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αλλά το ότι γίνανε πράγματα. Καθαρίστε το. Καθαρίστε το εσείς. Αν αυτή τη στιγμή. Πώς θα το καθαρίσετε με την κομματική πειθαρχία. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε. Αλλά σας κάνω ερωτήσεις. Ωραία. Μην μου κάνετε 10 ερωτήσεις όμως μέσα ένα δευτερόλεπτο. Μα με συγχωρείτε, μου δίνετε μια απάντηση στην οποία μου γίνεται και άλλη ερώτηση. Να απαντήσω. Παρακαλώ. Ωραία. Αν δεν μου επιτρέπετε να απαντήσω, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αν δεν είχαμε το μικρό έλλειμμα πρωτογενές που έχουμε, δεν θα συζητούσαμε. Θα ήμασταν εκτός ευρώ. Τα 24 δεν μπορούμε να βγούμε εκτός ευρώ. Μισό λεπτό γιατί θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Μισό λεπτάκι γιατί θα τρελαθούμε. Λοιπόν, κύριε Μόσχαλε, κύριε Μόσχαλε και κύριε Σπυριωτόπουλο, δεν επιμένω εγώ. Μισό λεπτάκι. Δεν επιμένω εγώ. Επιμένει. Η δική μου άποψη είναι σαφής. Κύκλοι νομικοί, κύκλοι συνταγματολογικοί, κύκλοι καθηγητάδων οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις συμβάσεις. Και μας λένε, μας επαναλαμβάνουν ότι δεν μπορεί να φύγει χώρα από το ευρώ. Όχι, σταματάει χρηματοδότηση. Ότι είναι και φεύγει χώρα από το ευρώ. Είναι μακρά ανοιχτωμένη. Χρηματοδότηση. Συμφωνώ με τον κύριο Σπυριωτόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα. Αν σταματήσει η χρηματοδότηση της χώρας, που ψηφίζετε, αν σταματήσει η χρηματοδότηση της χώρας, τι θα κάνει η χώρα. Τι θα κάνει αύριο η χώρα. Η χώρα θα πρέπει να φύγει από το ευρώ για να μπορέσει να πάει σε ένα άλλο νόμισμα. Από τη στιγμή που θα τυπώσει νόμισμα, έχει φύγει. Πώς θα κληθούμε. Βάζετε μόλις σας το δίλημα, με επιτρέπετε. Μισό λεπτάκι. Να σταματήσει η χρηματοδότηση. Και το απαντούν. Και είναι λάθος το δίλημα που βάζετε. Λάθος είστε εσείς, κύριε Χατσοπέδη. Έχετε βάλει ένα θεωρητικά εδώ πέρα. Λέγοντα ότι κάποιο άλλο. Κύριε Μόσχαλε, αφήστε το. Δεν είναι θεωρητικά. Τα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι ψηφίσατε ένα προϋπολογισμό και μας κοροϊδεύατε ότι λέτε περί πρωτογενούς πλεονάσματος. Φέτος λοιπόν δεν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Και λέτε πάλι εμείς φταίει. Έκανε τίποτα η αριστερά και φταίει. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χατζησοκράτη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Χατζησοκράτη. Άκουσα τους προβληματισμούς σας και οφείλω να ομολογήσω ότι εν πωλής σε αυτούς τους προβληματισμούς έχουμε συμφωνήσει και εμείς. Αυτές τις αιτιάσεις τις είχαμε. Και εν πάση περιπτώσει, η λύση η οποία προτείνεται είναι και η λύση που προτείνουμε και εμείς. Προφανώς θα έπρεπε να έχει αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προφανώς η λύση θα ήταν το ευρωομόλογο. Προφανώς και εμείς θα θέλαμε άλλες λύσεις και προφανώς και εμείς θέλαμε αναπτυξιακή προοπτική. Όμως να ξέρετε ότι η ανάπτυξη σε μια χώρα, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν μπορεί να γίνει με μαγικές λύσεις. Προφανώς. Ή θα πρέπει να αυξήσεις τις εξαγωγές σου και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα των εξαγωγών. Να τις κάνουμε. Ή να θα, αυτό ή θα το έπρεπε θέμα. Να προσελκύσουμε επενδύσεις. Και αυτό είναι οι επενδύσεις για να τις προσελκύσει κανείς. Δυστυχώς το τελευταίο χαρτί που απέμεινε στους ξένους και το οποίο επιχειρούν να μας το φορέσουν είναι το να μειώσουν το μισθολογικό κόστος για να γίνουμε. Ναι. Τι να γίνουμε, ελκυστική. Βουλγαρία, δεν να είναι γίνουμε κάτι. Λετωνία, προσέξτε, να γίνουμε τι, αυτό προσέξτε, είναι το ερώτημα. Προσέξτε, δεν είναι εκεί κάτι. Προσβλέπουμε. Εγώ είμαι μαζί σας, κοιτάξτε να δείτε, είμαι μαζί σας. Το ξέρω σας. Ότι σε αυτά που λέω είναι γενικότερες. Δεν είναι κάτι αποδοχής. Στο οποίο συμφωνώ, ναι. Όμως δυστυχώς εκεί που φτάσαμε, εξαιτίας των σφαλμάτων και των παραλήψεων της κυβέρνησης των δύο τελευταίων ετών. Φτάσαμε, συγγνώμη, τα φτάσαμε συγγνώμη, δηλαδή, με την πλάτη στον τοίχο. Έχει αυτή δίκιο, τη στιγμή, για να είμαστε ρεαλιστές, είχαμε πρωτογενές έλλειμμα ήταν δικό σας, δεν ήταν τον δικό σας. Κύριε Σπυριωτόπουλε, εσείς ολοκληρώστε τη σκέψη σας για να πάω και στον κύριο Λαβαζάνη. Σας ακούμε. Εκεί που φτάσαμε, μετά από αυτά τα δύο χρόνια βαθιάς ύφεσης, με την πλάτη στον τοίχο, ενώ έχετε δίκιο και θα το θέλαμε και εμείς να πάμε εκεί, όταν οι Ευρωπαίοι αυτήν την προοπτική δεν μας τη δίνουν και μας είπαν αρκετή επιμονή κάναμε. Αποφασίστε ή έξω από την Ευρώπη και έξω από το ευρώ ή διαφορετικά θα υπογράψετε αυτή τη σύμβαση για να πάρετε λεφτά για να έχετε να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να υπογράψουμε αυτό το κείμενο για να έχει ο κόσμος χρήματα για μισθούς, συντάξεις, για τρόφιμα, για ενέργεια, για πετρέλαιο, για να μην καταρρεύσει η χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ποια είναι η κατάστασή μας τώρα. Με μία πορεία εθνικού απομονωτισμού. Ήταν και επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Είμαστε σε μια αυτά περιοχή που οι πάντες επιβουλεύονται την εθνική μας ακεραιότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι εκτός της Ευρώπης μπαίναμε σε επικίνδυνο. Συγγνώμη. Μπαίναμε σε ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα λέει ο κ. Μόσχελος το ότι δεν γίνανε 37 χρόνια. Ξέρετε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Γιατί δεν θέλω να είμαστε μηδενιστές. Πράγματι, φτιάξαμε. Κατά δική μου εκτίμηση, με κύρια ευθύνη του Πασόκου. Ο κ. Μόσχελος μπορεί να πιστεύει με κύρια ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Και προχθές, να δούμε λίγο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Ένα τεράστιο κράτος και μάθαμε με αυτό το τεράστιο κράτος, το αναποτελεσματικό και το άδικο, ένα μοντέλο το οποίο δεν μας πάει πουθενά. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο? Να παράγουμε λιγότερα και να καταναλώνουμε περισσότερα.
Ωραία, η κατανάλωση στηριζόταν στα δανεικά. Και αφού στηριζόταν στα δανεικά, λογικό ήταν να φτάνουμε και να φτάσαμε. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν μοντέλο. Το θέμα είναι το μοντέλο αυτό για να αλλάξει δεν μπορεί να γίνει μόνο με θεωρίες. Πρέπει να αγγίξουμε πράγματα. Τι σημαίνει? Όταν λέμε αντί πάρτε 30 δισεκατομμύρια και ζητήστε τα, είναι... Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Θα σας πω μία πρόταση πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Είναι παρακαλώ και τώρα να πάω και στον κύριο Λαφαζάνη. Αντί για οριζόντιες περικοπές, κάνουμε κάθε τις περικοπές, εξυγίαση οργανισμών, αποκρατικοποίησης. Έτσι θα δώσουμε όθηση στην οικονομία. Μάλιστα. Τώρα με ρωτήσετε ποιους οργανισμούς, μπορώ να σας πω. Εγώ ανέφερα τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ στοιχίζει το διπλάσιο χαράτσι που σήμερα. Συγγνώμη, αλλά είναι σαν να ζούμε, σε μια κατάσταση παραλόγου να μιλάμε για αποκρατικοποίησεις δύο ολόκληρα χρόνια και να έχουμε αποκρατικοποίηση. Γιατί πιστεύετε στην κατάσταση που είναι η ελληνική οικονομία. Σε κοψοχρονιά τιμή, κυρία Τσαπανίδου. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σε συνθήκες μη σταθερότητας γίνονται αποκρατικοποιήσεις? Ποιες είναι οι συνθήκες για να πάρετε επιχειρήσεις, να αγοράσετε επιχειρήσεις? Μη οικονομική σταθερότητα. Με 24 δις έλλειμμα και 36 δις συνολικό, αυτό σημαίνει ότι η οικονομία έχει χτυπήσει κόκκινο. Άρα πιστεύετε ότι οι αποκρατικοποιήσεις πάλι θα πιάσουν μηδέν στο πηλίκο? Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είπα εγώ αυτό. Γιατί τώρα γίνεται μία μείωση. Συγγνώμη κύριε Χατζησοκράτη. Τώρα γίνεται μία μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν κύριε Λαφαζάνη, σε εσά. Κλείνουμε με εσά. Παρακαλώ κύριε, σα παρακαλώ πολύ. Έχει δίκιο ο κύριο Λαφαζάνη. Ζητώ συγγνώμη. Σα ακούω κύριε Λαφαζάνη. Επειδή είμαστε προ την άκρη. Κύριε Λαφαζάνη, σα ακούω. Σα ακούω για να κλείσουμε με εσά. Να κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι η προηγούμενη συζήτηση αναπαράγει αυτή την χρεοκοπία ενός κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, το οποίο μας έφερε εδώ και τώρα μας έχει ρίξει κατευθείαν στον γκρεμό, κατευθείαν στην Άβυσσο. Διότι αυτοί οι κύριοι δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Για ποια χρεοκοπία μιλάτε? Η χρεοκοπία έχει συντελεστεί. Για ποια καύσιμα που λείπουνε? Οι μισές πολυκατοικίες δεν έχουν θέρμανση, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν αυτός τα καύσιμα. Δεν ξέρετε ότι η φτώχεια και η πείνα εξαπλώνονται στην ελληνική κοινωνία? Δεν βλέπετε ότι ζούμε σε καταστάσεις εξαθλίωσης πρωτόγνωρες? Αυτές είναι διαπιστώσεις, κύριε Λαφαζάνη. Παρακαλώ. Είναι ωραία να χαϊδεύετε αυτιά, αλλά από τις διαπιστώσεις χρειαζόμαστε προτάσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Είχε μια πρόταση. Τρομοκράτες είστε. Θα κάνετε συζήτηση. Πρόταση πέστε. Κύριε Λαφαζάνη, δεν σας διέκοψα. Κύριε Σπυρόπουλο, Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Δηλαδή όταν περιγράφουμε την πραγματικότητα. Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ. Όταν λέτε εσείς ότι θα γίνει πτώχευση στη χώρα και σας λέω ότι προσπαθείτε να εκβιάσετε τον λαό για κάτι που συμβαίνει. Κύριε Λαφαζάνη, μπορούμε να περάσουμε παρακαλώ στο επόμενο βήμα, όχι της καταγραφής των προβλημάτων που ούτως ή άλλως γνωρίζουν όλοι πολύ καλά στο πετσί τους, αλλά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Κυρία Τσαπανίδου, όταν θέτουν το δίλημα ότι αν δεν συμβεί αυτό που συνέβη θα πάμε σε πτώχευση και έξοδο από το ευρώ, τους απαντάω ότι η πτώχευση έχει συντελεστεί, είναι πτώχευση του ελληνικού λαού και υπάρχει μια κατάσταση εκτεταμένης εξαθλίωσης και πείνας. Μάλιστα. Άρα, αυτές είναι διαπιστώσεις, πρόταση, πολιτική. Άρα. Κύριε Σπυλιοτόπουλε, σας γιατί ακούμε στο άρα, κύριε Λαφαζάνη. Γιατί θέλω να συζητήσω. Στο άρα περιμένουμε να ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι ντροπή να το κάνετε. Μα μισό λεπτάκι να σας παρακαλώ πολύ. Έχετε καταλάβει τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ. Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ. Είστε υπεύθυνοι και έπρεπε αυτή την ώρα να μην είσαστε σε αυτή την αίθουσα. Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Προσέξτε λίγο να σας πω, κύριε, για να χαλαρώσω και λίγο το κλίμα. Έχετε καταφέρει όλοι οι άντρες με την πάσα φωνή να κάνετε μένα που έχω γυναικεία φωνή να ακούγουμε ιστερική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε παρακαλώ με το συμπέρασμα. Αντί να κατηγορείτε εμάς, θα μας πείτε κάποια πρόταση. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι μια ριζική αλλαγή γραμμή πλεύσης. Δηλαδή έξω η Τρόικα, έξω τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να πάει σε μια λογική διακοπής αποπληρωμής του χρέους, να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση του με αυτό το όπλο.
με στόχο να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χωρίς όρους και προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει ανάσα η χώρα. Αν δεν γίνει αυτό, όλα τα άλλα τα οποία συζητάμε είναι επαπτερόεντα. Θα ζούμε για να πληρώνουμε τους πιστωτές και η χώρα να συντρίβεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο χωρίς μέλλον και χωρίς καμιά προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησοκράτη και κύριε Λαβαζάνη, που ήσασταν κοντά μας. Μία τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Οι διαγραφέντες θα συστεγαστούν κάποια στιγμή, θα συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι ένα κόμμα, ένας άξιος αντίπαλος, πιστεύετε? Εγώ τουλάχιστον είμαι αναρμόδιος να απαντήσω, διότι δεν μπορώ ούτε να προβλέψω, ούτε να προδικάσω, ούτε να προείπω την βούληση της αποφάσης συναδέλφων. Οι συνάδελφοι είχαν διαφορετικές εκτιμήσεις από εμάς, ακολούθησαν τη δική τους πορεία. Τώρα από εκεί και έπειτα η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η ομάδα των ανεξαρτήτων προέρχονται από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές εφετηρίες και είναι λάθος να αντιμετωπίζονται από κοινού. Mm-hmm. Διότι ο καθένας πραγματικά έχει τα δικά του βιώματα και κουβαλάει τη δική του ιστορία. Και στις διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Μόσχαλε, και με πόσο τελικό υποψηφίου? Θα είναι μόνο ο κύριος Βενιζέλος ή θα είναι κι άλλοι? Αυτό, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος. Και είναι υγιές να υπάρχουν υποψήφοι στις διαδικασίες αυτές. Όμως οι διαδικασίες δεν πρέπει να περιμένουν τώρα. Πρέπει να ανοίξουν άμεσα. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε σε λίγο και πάλι κοντά σας.